Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Το πρώτο και καλή χρονιά, το πρώτο ενώπιο σενοπείο για το 2022 έχει την τιμή να φιλοξενεί τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Απευθύνθηκα στον Πρόεδρο ζητώντας του, ακριβώς επειδή είμαστε σε μια κρίσιμη στιγμή για την πορεία της πανδημίας, αλλά και για τα μεγάλα μας εθνικά ζητήματα, να με δεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, για να του υποβάλω τις ερωτήσεις των ημερών. Καλησπέρα σας, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και καλή χρονιά σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Θα ξεκινήσω με την πανδημία, που αναμφισβήτητα είναι το μεγάλο θέμα των ημερών. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή για την πορεία της πανδημίας, αν είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορεί η Όμικρον να μας οδηγεί στο να μετατραπεί η πανδημία σε ενδημία, ή αν αντίθετα οι επιστήμονες που σας συμβουλεύουν σας λένε ότι πρέπει να κρατήσουμε πισινή, για να το πω λαϊκά, για το ενδεχόμενο μιας νέας μετάλλαξης, μιας νέας παραλλαγής που θα μας ξαναβάλει στην ίδια περιπέτεια από την αρχή. Κύριε Χατζηνικολάου, ως προς την εξέλιξη της μετάλλαξης όμικρον, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Είδαμε μια απότομη αύξηση των κρουσμάτων στην πατρίδα μας στα τέλη του προηγούμενου μήνα. Βλέπουμε ήδη μια αποκλιμάκωση και όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε από άλλες χώρες, οι οποίες προηγήθηκαν ημών ως προς την εκδήλωση του κύματος της όμικρον, δείχνουν ότι είναι λίγο πολύ σαν ένα καλοκαιρινό μπουρίνι. Μεγάλη ένταση, ανεβαίνει γρήγορα, αλλά φεύγει και γρήγορα. Και βέβαια γνωρίζουμε επίσης ότι η όμικρον προκαλεί σημαντικά χαμηλότερη νοσηρότητα, παρότι είναι πολύ πιο μεταδοτικό. Πολύ πιο πιθανό δηλαδή να κολλήσει κάποιος. Εξάλλου το ξέρουμε, νομίζω. Όλοι μας, οι οικογένειές μας, έχουμε και από ένα-δύο περιστατικά με όμικρον. Ταυτόχρονα όμως με χαμηλότερη νοσηρότητα. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν πρέπει να παραμείνουμε σε επιφυλακή. Δεν είναι γρυπούλα. Δεν είναι γρήπη, και προφανώς η ανεμβολία στις συμπολίτες μας εξακολουθούν και κινδυνεύουν πολύ περισσότερο και από τη μετάλλαξη όμικρον, παρότι είναι η ποιότερη της μετάλλαξης δέλτα. Ευτυχώς, κοιτάζω τα στοιχεία λίγο πριν ξεκινήσει η συζήτησή μας, πρακτικά δεν έχουμε διασωληνώσεις από τη μετάλλαξη όμικρον. Έχουμε ακόμα τα υπόλοιπα εντός εισαγωγικών της μετάλλαξης δέλτα. Όμως ένα θετικό στοιχείο είναι ότι η όμικρον εκτοπίζει με μεγάλη ταχύτητα τη Δέλτα και εκτιμώ ότι θα έχουμε μία αποκλιμάκωση τις επόμενες εβδομάδες. Όμως, επαναλαμβάνω. Αρκεί να μην βρεθούμε μπροστά σε μια νέα μετάλλαξη. Αυτό δεν είναι κάτι που το γνωρίζουμε, και ο καλύτερος τρόπος να προστατευτούμε παγκόσμια από το ενδεχόμενο μιας νέας μετάλλαξης είναι να επεκτείνουμε τον εμβολιασμό όχι μόνο στην πατρίδα μας, όχι μόνο στην Ευρώπη, παντού στον κόσμο. Αλλά εμείς έχουμε μία υποχρέωση αυτή τη στιγμή να επιμείνουμε στην βασική μας στρατηγική, η οποία δεν είναι άλλη από το να επιταχύνουμε και άλλο τη διαδικασία των εμβολιασμών, να κάνουμε πάρα πολλά τεστ. Φαντάζομαι θα με ρωτήσετε στη συνέχεια και για το ζήτημα των τεστ, γιατί απασχολεί πολύ την επικαιρότητα. Και ταυτόχρονα να παίρνουμε τα βασικά μέτρα ασφάλειας, τη μάσκα, όπως μας την υποδεικνύουν οι ειδικοί. Πιστεύω ότι τα μέτρα αυτά τα πήραμε την κατάλληλη χρονική συγκυρία και γι' αυτό και βλέπουμε αυτή τη στιγμή αυτή την εκτόνωση των κρουσμάτων. Κύριε Πρόεδρε, ωστόσο, θα γίνω δυσάρεστος. Μας είχατε πει στο προηγούμενο κύμα της πανδημίας, με τη Δέλτα ακόμη, ότι μπαίνουμε στο τελευταίο μήλι. Και έκτοτε μεσολάβησε μια πολύ άσχημη χρονιά, μια πολύ δύσκολη χρονιά. Το 2021 είχαμε πολλούς νεκρούς. Μήπως χάθηκε κάποια στιγμή ο έλεγχος? Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι την κουβέντα αυτή για τον τελευταίο μήλι την είπα τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, όταν είχαν έρθει τα εμβόλια και ουσιαστικά ισοδυναμούσε με μια εκτίμηση ότι βλέπουμε πια το τέλος της πανδημίας. Η αλήθεια είναι όμως ότι ο ιός μας επιφύλασε ακόμα πολλές εκπλήξεις. Αυτό υπόθηκε πριν ουσιαστικά την εμφάνιση της μετάλλαξης Δέλτα. Και βέβαια διαχειριστήκαμε πράγματι μια δύσκολη χρονιά. Ξέρετε, καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Χατζηνικολάου, την κούραση, τον εκνευρισμό, τη στεναχώρια του κόσμου. Μερικές φορές αισθανόμαστε όλοι σαν το μύθο του Σύσυφου, σπρώχνουμε συνέχεια μια πέτρα για να καταλήξουμε πάλι από την αρχή να ανεβαίνουμε τον ίδιο Γολγοθά. Όμως, θα ζητήσω να πάρουμε μια μικρή απόσταση από τα γεγονότα και να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα σε σχέση με το που ήμασταν πριν από ένα χρόνο. Πάντως το 2021 σε σχέση με το 2020 ήταν μια πολύ χειρότερη χρονιά της πανδημίας στην Ελλάδα. Ως προς την... Είχαμε 16.000 νεκρούς. Ως προς τους νεκρούς, βεβαίως.
Όμως, ταυτόχρονα, έχουμε και το 82% των ενηλίκων οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί. Αν με ρωτούσατε πριν από ένα χρόνο αν θα φτάναμε σε αυτό το ποσοστό, θα σας έλεγα πως δύσκολα θα φτάναμε σε αυτό το ποσοστό. Συνεργάστηκε η ελληνική κοινωνία, έκανε το αυτονόητο με λίγες εξαιρέσεις, οι οποίες μειώνονται κάθε μέρα και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να μειωθούν κι άλλο. Ταυτόχρονα, κρατήσαμε την οικονομία ανοιχτή, δεν κάναμε lockdown, σώσαμε τον τουρισμό και είχαμε και μια ανάπτυξη εξαιρετικά υψηλή, η οποία θα ξεπεράσει σίγουρα το 7%. Ταυτόχρονα, ναι, θρηνήσαμε πολλούς νεκρούς. Και ο βασικός λόγος που έγινε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δυστυχώς τους κρίσιμους μήνες, του Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, υπολοιπόμασταν ακόμα των καλύτερων ευρωπαϊκών χωρών ως προς τα ποσοστά εμβολιασμού. Οι άνθρωποι που και σήμερα, θα το ξαναπώ, το έχω πει πολλές φορές, χάνουν τη ζωή τους. Είναι ανεμβολία στις συμπολίτες μας μεγάλης ηλικίας. Εάν εμβολιαστεί κάποιος σήμερα, έχει 20 φορές, επαναλαμβάνω, 20 φορές μικρότερες πιθανότητες από το να διασωληνωθεί ή να καταλήξει. Κύριε Πρόεδρε, οι εντατικές δέχονται πίεση και σήμερα που μιλάμε. Και το ερώτημα είναι αν θα αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το ρωτώ, διότι όσο και αν νοσεί κανείς υπιότερα με την Όμικρον, τα κρούσματα είναι πολλά. Και οι επιστήμονες λένε, άκουσα την κυρία Λινού να το λέει πρόσφατα στο Real FM, ότι 2-3 εβδομάδες μετά το πικ των κρουσμάτων θα δεχθεί την πίεση του Εθνικού Σύστημα. Και βλέπουμε την πίεση σήμερα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας δέχεται πίεση όχι μόνο τώρα, δέχεται πίεση εδώ και σχεδόν 24 μήνες. Ανταποκρίνεται όμως. Σας κατηγορεί η αντιπολίτευση ότι δεν έχετε κάνει όσα έπρεπε. Κοιτάξτε, υποδεχθήκαμε δηλαδή το 2021 χωρίς να έχετε εκμεταλλευτεί το χρόνο που μεσολάβησε. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα κατηγορία, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Θα έλεγα ότι μπορώ να καταλάβω τη δικαιολογημένη ανησυχία των πολιτών, δεν μπορώ όμως να δεχτώ την αντιπολιτευτική υστερία. Στο ζήτημα του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχουμε υπερδιπλασιάσει της μονάδας εντατικής θεραπείας. Αυτό δεν αμφισβητείται, γιατί είναι μια παρακαταθήκη για το ΕΣΥ και την επόμενη μέρα. Έχουμε προσλάβει όποιον ήταν διαθέσιμος να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν υπάρχει σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, στην ελεύθερη αγορά άνθρωπος ο οποίος να μπορεί να βοηθήσει, πνευμονολόγος, αναισθησιολόγος, ο οποίος να θέλει να προσληφθεί και να μην τον έχουμε προσλάβει. Έχουμε κάνει λοιπόν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατόν. Ταυτόχρονα όμως, με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια από την πρώτη στιγμή, μίλησα και για τις αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το γεγονός ότι τα περιφερειακά νοσοκομεία μας δεν μπόρεσαν σε στιγμές πίεσης να προσφέρουν την ποιότητα φροντίδας που θα θέλαμε. Και αυτό μας υποχρεώνει την επόμενη μέρα να κάνουμε μια ουσιαστική συζήτηση και να κάνουμε τολμηρές παρεμβάσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και θα ήθελα να δω όλοι αυτοί οι οποίοι μας ασκούνε κριτική σήμερα, εάν θα στηρίξουν πραγματικά τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει ανάγκη την επόμενη μέρα. Τον ιδιωτικό τομέα, μήπως αργήσατε να τον εντάξετε στην προσπάθεια? Από την πρώτη στιγμή συνεργαζόμαστε με τον ιδιωτικό τομέα. Το κάναμε με το καλό και με το ζόρι. Τι εννοώ με το ζόρι? Έχω υπογράψει εγώ ούκολες αποφάσεις επιτάξεων, όποτε αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Και σήμερα που μιλάμε, περιστατικά COVID διακομίζονται στον ιδιωτικό τομέα. Και βέβαια, το να επιτάξει κανείς κρεβάτια για να είναι άδεια είναι μεγάλο κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο. Αυτή τη στιγμή η χώρα έχει ένα εθνικό σύστημα υγείας, δημόσιο και ιδιωτικό. Συνεργάζονται και ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός τομέας για να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Όμως, εκτιμώ ότι εάν η πορεία των κρουσμάτων εξακολουθήσει να είναι πτωτική, ότι ενδεχομένως αυτές τις μέρες, αυτές τις εβδομάδες να βλέπουμε τη μέγιστη πίεση στο ΕΣΥ. Το ΕΣΥ εξακολουθεί να ανταποκρίνεται. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους εργάζονται στο Εθνικό Σύστημα. Επομένως, δεν ανησυχείτε μήπως καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μα δεν κατέρρευσε και δεν θα καταρρεύσει και τώρα. Και δεν θα καταρρεύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γι' αυτό είμαι απολύτως βέβαιος. Και να πω και κάτι ακόμα. Είχα δεσμευθεί ότι θα επιβραβεύσουμε τους υγειονομικούς μας. Το κάναμε τα Χριστούγεννα, δίνοντας ένα έκτακτο βοήθημα ως μια μικρή αναγνώριση της προσφοράς τους. Η μεγαλύτερη αναγνώριση της προσφοράς τους όμως και η μεγαλύτερη υπηρεσία που μπορούμε να προσφέρουμε στην ελληνική κοινωνία είναι αμέσως με το που θα τελειώσει η πανδημία να προχωρήσουμε και έχουμε έτοιμο το σχέδιο στην υλοποίηση ενός νέου εθνικού συστήματος υγείας, το οποίο θα ξεκινάει από την πρόληψη, θα πηγαίνει στη δημόσια υγεία, θα απαντάει στο πρόβλημα της πρωτοβάθμιας φροντίδας, θα εξυγχρονίζει τα νοσοκομεία μας. Αυτές είναι οι παρεμβάσεις που πρέπει να κάνουμε σήμερα και θα ήμουν αδικαιολόγητος
εάν δεν επιδείκνυα το πολιτικό θάρρος, γιατί θα χρειαστεί πολιτικό θάρρος, να σπάσουμε αυγά και να κάνουμε αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Παρ' όλα αυτά, κάποια από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κατά καιρούς, στη διάρκεια της πανδημίας, χαρακτήριζαν πολυτέλεια το να φτιάξει κανείς πολλές μονάδες εντατικής θεραπείας. Και το λέω, κύριε Πρόεδρε, γιατί υπάρχει μια οξία κριτική προς την κυβέρνηση, ιδίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι υπάρχουν διασωληνωμένοι εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Μάλιστα, δεχθήκατε κι εσείς κριτική με αφορμή τη δήλωση που είχατε κάνει στη Βουλή, όπου είχατε πει ότι δεν αλλάζει κάτι αν είσαι διασωληνωμένος μέσα ή έξω από την εντατική. Μια δήλωση η οποία καταρρίφθηκε στη συνέχεια από την μελέτη, από την έρευνα Τσιόδρα και Λύτρα, η οποία αγνοείται, δεν μάθαμε ποτέ ποιος την πήρε στην κυβέρνηση. Αυτή είχε την τύχη που είχε παλαιότερα το στικάκι με τη λίστα Λαγκάρτ. Κύριε Χατζηνικολάου, η μελέτη Τσιόδρα Λύτρα δεν μας είπε τίποτα το οποίο δεν γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε η πανδημία. Έπρεπε να κερδίσουμε χρόνο για να φτιάξουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μονάδες εντατικής θεραπείας. Προφανώς ο αριθμός είναι πεπερασμένος, το αντιλαμβάνονται όλοι, διότι γνωρίζαμε ότι όταν ήρθαμε στα πράγματα παραλάβαμε μια τραγική κατάσταση. Και το κάνουμε αυτό. Φτάσαμε στο μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Δεν μπορούσαμε παραπάνω. Είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο αυτή τη στιγμή. Διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ έχουμε κάθε χειμώνα, δυστυχώς είχαμε κάθε χειμώνα και σε εποχή όπου είχαμε μια εποχική γρήπη. Προφανώς και είναι καλύτερο να είναι κάποιος σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας από το να είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ. Είναι μια λύση ανάγκης. Η δήλωση στη Βουλή ήταν λάθος. Θα έπρεπε να ήταν καλύτερα διατυπωμένη. Το αναγνώρισα εξάλλου και στη Βουλή. Αυτό ξέρετε, δεν έχω καμία δυσκολία όταν διαπράττω κάποιο φραστικό λάθος να το αναγνωρίζω. Λοιπόν, είναι λύση ανάγκης. Όμως, αυτό το οποίο ήθελα να τονίσω είναι ότι έστω και εκτός ΜΕΘ υπάρχει μια βασική φροντίδα στον άρρωστο, ο οποίος θα μπει αργά ή γρήγορα, γρήγορα κατά κανόνα, σε μια κανονική μονάδα εντατικής θεραπείας. Αλλά αυτό το οποίο παρατηρείται στην Ελλάδα, παρατηρείται σε όλα τα συστήματα υγείας του κόσμου. Η συζήτηση για τον αριθμό των ΜΕΘ υποκρύπτει μια μεγάλη πλάνη. Δεν θέλουμε, κύριε Χατζηνικολάου, να φτάνουμε μέχρι τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Διότι αν μπει στη ΜΕΘ, σε οποιαδήποτε χώρα, σε οποιοδήποτε σύστημα υγείας έχει σημαντικές πιθανότητες να μην βγεις από τη ΜΕΘ ζωντανός. Άρα το πρόβλημα μας δεν είναι να έχουμε μόνο ΜΕΘ, είναι πως δεν θα φτάσουμε στις ΜΕΘ. Και ο καλύτερος τρόπος να μην φτάσουμε στη μονάδα εντατικής θεραπείας είναι ο εμβολιασμός. Πριν πάω στον εμβολιασμό, γιατί θα έρθω αναλυτικά στον εμβολιασμό και έχω ερωτήματα να σας κάνω για το θέμα της υποχρεωτικότητας, θέλω πριν όμως να σταθούμε σε άλλο ένα σημείο κριτικής που δέχθηκε η κυβέρνησή σας. Καθυστερήσαμε σε ό,τι αφορά τα μονοκλονικά αντισώματα, δηλαδή σε ενδεχόμενες θεραπείες του ιού. Υπάρχει μια κριτική ότι ήμασταν μονόπαντοι με το εμβόλιο και ξεχάσαμε τις θεραπείες. Προμηθευτήκαμε τις θεραπείες από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη από τη στιγμή που πήραν έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Αν κάποιοι ήθελαν να δίνουμε θεραπείες χωρίς έγκριση, έρθουν να μας το πούνε. Διαθέσαμε τα μονοκλονικά, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι χρήσιμα για τη μετάλλαξη Δέλτα, όχι χρήσιμα για τη μετάλλαξη Όμικρον, με μια αδιάβλητη διαδικασία και είμαι σίγουρος ότι κάποιοι συμπολίτες μας ωφελήθηκαν από αυτή τη θεραπεία. Αλλά μιλάμε για ένα πολύ μικρό υποσύνολο. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα προσθέσει ένα όπλο ακόμα στη φαρέτρα μας είναι οι καινούργιες θεραπείες από το στόμα, γιατί τα μονοκλονικά, όπως ξέρετε, χρειάζονται χορήγηση ενδοφλέβια, που θα μας επιτρέψουν να παρεμβαίνουμε, ειδικά στους ευάλωτους συμπολίτες μας, σχετικά νωρίς και να μειώνουμε σημαντικά την πιθανότητα να καταλήξουν στο νοσοκομείο. Φαίνεται ότι έρχονται αυτές, στο επόμενο από τη στιγμή που θα εγκριθούν, να είστε πάλι απολύτως βέβαιος ότι θα είμαστε από τις πρώτες χώρες που θα τα προμηθευτούμε. Τα πρωτόκολλα για τη χορήγησή τους είναι ήδη έτοιμα. Άρα δεν υπήρχε καμία μαγική θεραπεία και δυστυχώς, μιας και το αναφέρατε αυτό, πίσω από την συζήτηση για τα μονοκλονικά αντισώματα κρύφτηκε ένας συγκεκριμένος αντιεμβολιασμός. Διότι αυτή είναι η βασική επιχειρηματολογία. Μην βάζει τώρα στα αυγά στο καλάθι των εμβολίων. Υπάρχουν και άλλες θεραπείες. Τα ακούσαμε από σημαίνοντα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτά και είναι απλά λάθος. Τώρα θέλω, κύριε Πρόεδρε, να σταθώ στον εμβολιασμό και θα περάσω μετά και στα τεστ. Με τους εμβολιασμούς, τι έφταιξε, γιατί καθυστερήσαμε. Και σας ρωτώ γιατί και πάλι δέχεστε την κριτική, δέχεται η κυβέρνηση την κριτική, ότι ενώ έκανε μια ακριβή καμπάνια, μάλιστα εδώ λέγονται και διάφορα
περί ευνοίας προς φιλικά μέσα ενημέρωσης που πήραν περισσότερα χρήματα σε αυτή την καμπάνια διαφήμισης του εμβολιασμού, ότι παρόλα αυτά η καμπάνια αυτή δεν αποδείχθηκε αρκούντος πιστική. Ξεκινήσαμε την επιχείρηση Ελευθερία στα τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου του περασμένου έτους. Έχουμε χορηγήσει παραπάνω από 17 εκατομμύρια εμβόλια. Με μια διαδικασία η οποία κατά γενική νομολογία ως προς την οργάνωσή της ήταν άψογη. Ως προς την τεχνολογική της υποστήριξη και ως προς την ευκολία με την οποία κάποιος μπορούσε να κάνει το εμβόλιο. Αυτό είναι αληθές. Πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Η υποχρέωση του κράτους ήταν να διαθέσει σε όλους τους Έλληνες ένα δωρεάν εμβόλιο, το οποίο θα μπορούν να κάνουν όχι μόνο ένα, επιλογή εμβολίων, το οποίο θα μπορούσαν να κάνουν πολύ σύντομα και να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας να τους πείσουμε ότι πρέπει να εμβολιαστούν. Αυτό το κάναμε. Και είμαστε σήμερα πια στην θέση να μπορούμε να λέμε ότι έχουμε φτάσει στον ευρωπαϊκό μεσόωρο και κυρίως στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, στους άνω των 60, να πλησιάζουμε το 90% των συμπολιτών μας οι οποίοι είναι εμβολιασμένοι. Άρα η επιχείρηση Ελευθερία ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Και είναι λάθος αυτή τη στιγμή να ισοπεδώνουμε όλα τα θετικά τα οποία έγιναν στην αυτήν την πρωτοφανή μάχη την οποία δίνουμε όχι μόνο εμείς, όλες οι χώρες του κόσμου, για να μπορέσουμε να σηκώσουμε έτσι μια φτηνή αντιπολιτευτική σημαία. Κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας να πείσουμε τους πολίτες και ναι, χρησιμοποίησαμε και το ίστατο όπλο, μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που το κάναμε, το όπλο της υποχρεωτικότητας. Και το όπλο αυτό απέδωσε. Διότι έβλεπα τα στοιχεία, σχεδόν 50% των συμπολιτών μας άνω των 60 έσπευσαν να κάνουν την πρώτη δόση εμβολίου από τη στιγμή που το ανακοινώσαμε. Σκέφτεστε, κύριε Πρόεδρε, να επεκτείνετε την υποχρεωτικότητα. Ακούω συζήτηση έντονη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τους άνω των 50 και όχι των 60. Ακούω επίσης συζήτηση για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων που έρχονται σε μεγάλη επαφή με το ευρύ κοινό. Λέει, για παράδειγμα, ο πολίτης, με αναγκάζεις να είμαι τριπλά εμβολιασμένος για να μπορώ να μπω σε ένα χώρο εστίασης. Μπορεί αυτός που με σερβίρει να είναι ανεμβολίαστος. Το ζήτημα πάντα, κύριε Χατζηνικολάου, αφορούσε την προστασία αυτών οι οποίοι επιβαρύνουν περισσότερο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Οι δικοί μας επέδειξαν και είναι μεγάλες ηλικίες. Άρα δεν έχουμε πρόθεση αυτή τη στιγμή να επεκτείνουμε περαιτέρω την υποχρεωτικότητα. Πόσο μάλλον αν επιβεβαιωθούν οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις ότι βαδίζουμε σιγά σιγά προς το τέλος αυτού του κύματος της όμικρον, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι αυτό δεν θα έχουμε... Αυτό είναι ή φοβάστε το πολιτικό κόστος? Μα δεν υπάρχει πολιτικό κόστος. Το μεγάλο πολιτικό κόστος, αν υπήρχε, το έχουμε ήδη αναλάβει, κύριε Χατζηνικολάου. Τη Δευτέρα θα βεβαιωθούν πρόστιμα. Θα βεβαιωθούν. Βεβαίως. Θα βεβαιωθούν πρόστιμα. 50 ευρώ σε τώρα πέρα. Αυτό πρέπει να σας ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά, αν είναι κάτι που σας αγχώνει και το ρωτώ, διότι υπάρχουν και άνθρωποι άνω των 60, συνταξιούχοι, οι οποίοι ζουν με 600 ευρώ ή με 500 ευρώ. Το να δώσεις 100 ευρώ το μήνα από αυτό το ποσό είναι για τις οικογένειες αυτές πραγματικά οδυνηρό. Ναι, αλλά υπάρχει επιλογή του να κάνεις το σωστό. Αυτό το οποίο έχουν κάνει 9 στους 10 συμπολίτες μας άνω των 60. Δεν είναι υποχρεωτικό το πρόστιμο, ξέρετε. Εμβολιάζεσαι και δεν πληρώνεις πρόστιμο. Και γι' αυτό και μου έκανε εντύπωση όλη αυτή η συζήτηση, η οποία έγινε περί δήθεν αναβολής της ημερομηνίας επιβολής του προστίμου, την είδα να αναπαράγεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θα ήταν πάρα πολύ άδικο για αυτούς οι οποίοι έσπευσαν και έκαναν το εμβόλιο. Με δυσκολία, με καχυποψία, έκαναν όμως το εμβόλιο. Διαπίστωσαν ότι το εμβόλιο είναι απολύτως ασφαλές και είμαι σίγουρος ότι σήμερα αισθάνονται διπλά ανακουφισμένοι. Ανακουφισμένοι γιατί προστατεύτηκαν και ανακουφισμένοι γιατί θα χρειαστεί να πληρώσουν αυτό το πρόστιμο, το οποίο ναι, δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Αλλά δεν νοείται, κύριε Χατζηνικολάου, υποχρεωτικότητα χωρίς κύρωση. Μπορεί να χρειαστεί και τέταρτη δόση εμβολίου, κύριε Πρόεδρε, και αν ναι, πότε, τι σας λένε οι επιστήμονες που σας συμβουλεύουν και σας ρωτώ, διότι μεταξύ αστείου και σοβαρού, οι νέοι, κοροϊδεύοντας τις τακτικές δόσεις, λένε δεν είμαστε εμβολιασμένοι, είμαστε χρήστες πλέον. Κοιτάξτε, καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι για να είναι κάποιος πλήρως εμβολιασμένος πρέπει να έχει κάνει τρεις δόσεις. Και αυτό έχει αποτυπωθεί και κανονιστικά πια. Δεν θεωρείται κάποιος πλήρως εμβολιασμένος αν 7 μήνες μετά τη δεύτερη δόση δεν έχει κάνει την τρίτη. Άρα δεν απολαμβάνει και όλα τα προνόμια, την ελευθερία που συνοδεύει τον εμβολιασμό, την πιστοποίηση του εμβολιασμού.
Η εκτίμηση των ειδικών είναι ότι κάποια στιγμή, ίσως το πιο πιθανό σενάριο είναι με την επικράτηση της μετάλλαξης όμικρον, η πανδημία να γίνει ενδημία. Να γίνει δηλαδή κάτι σαν τη γρήπη, θα είναι μαζί μας, θα μάθουμε να ζούμε με αυτήν και είναι πολύ πιθανό να πρέπει να εμβολιαζόμαστε όπως εμβολιαζόμαστε για τη γρήπη. Ετήσια. Και κατά του COVID ετήσια. Επίσης πιστεύω ότι κάποιες συνήθειες της πανδημίας θα μας συνοδεύουν για πάντα. Μου φαίνεται αδιανόητο ότι κάποιος θα ξαναπάει σε νοσοκομείο χωρίς να φοράει μάσκα. Πιστεύω ότι και τον επόμενο χειμώνα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, όπως γίνεται σε πολλές χώρες της Ανατολής, πολλοί συμπολίτες μας θα επιλέξουν να φοράνε μάσκα για να προστατευτούν όχι μόνο από τον COVID, αλλά από τη γρήπη ή από το απλό κρύωμα. Η μάσκα πια μπήκε στη ζωή μας και πιστεύω ότι αυτή θα είναι μία από τις θετικές παρακαταθήκες ως προς τη δημόσια υγεία για το μέλλον. Θα έχουμε πάντα αναπνευστικές λοιμώξεις, δεν πρόκειται να εκλείψουν. Είπατε η μάσκα μπήκε στη ζωή μας. Το lockdown έχει βγει για πάντα από τη ζωή μας. Ή είναι μια επιλογή που παραμένει πάνω στο τραπέζι και μπορεί, αν τα πράγματα προσλάβουν άλλες δραματικότερες διαστάσεις στο μέλλον, να την δούμε και πάλι να θυμάστε, λειτουργεί. Θυμάστε, κύριε Χατζηνικολάου, με μεγάλη σιγουριά είχα πει από το Σεπτέμβριο ότι δεν πρόκειται να υπάρξει lockdown. Δεν υπήρξε lockdown, δεν θα υπάρξει lockdown. Αυτό είναι απόφαση οριστική, αμετάκλητη, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Σας ρωτώ γιατί η υγεία είναι το πρώτο, η οικονομία ακολουθεί. Γιατί το λέτε με τέτοια κατηγορηματικότητα ότι δεν θα υπάρξει? Το λέω με βάση τα δεδομένα τα οποία έχω σήμερα. Εάν εμφανιζόταν κάποια μετάλλαξη με μεγάλη μετρητικότητα και πολύ μεγάλη νοσηρότητα, θα ξαναήμασταν στην αρχή αυτής της περιπέτειας. Αλλά δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή. Με βάση τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή, το lockdown αποκλείεται. Και ήμουν αρκετά σίγουρος γι' αυτό και το είπαμε τόση βεβαιότητα πριν από κάποιους μήνες. Διότι, ξέρετε, η υγεία είναι το υπέρτατο άγαθο. Αλλά δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και την σημασία της οικονομικής δραστηριότητας και την δυνατότητά μας να κρατάμε την οικονομία και την κοινωνία ανοιχτή. Και σε αυτή τη δύσκολη ισορροπία πιστεύω ότι έχουμε πετύχει πολύ καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Θα συζητήσουμε, φαντάζομαι, στη συνέχεια και τα της οικονομίας. Αλλά η οικονομία αναπτύχθηκε το 2021 με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Το διαθέσιμο εισόδημα βελτιώθηκε για όλους τους πολίτες. Οι φόροι μειώθηκαν, ο τουρισμός μας πήγε καλά. Η ανεργία μειώθηκε, δημιουργήθηκαν νέες θέσεις απασχόλησης. Όλα αυτά δεν είναι αμελητέ. Για το επόμενο τμήμα της συζήτησής μας, θέλω να σταθούμε λίγο στα τεστ. Στα rapid test, στα μοριακά τεστ, δέχεται η κριτική η κυβέρνησή σας για το γεγονός ότι τα τεστ είναι ακριβά. Για παράδειγμα, επικαλούνται όσοι σας ασκούν αυτή την κριτική το τι συμβαίνει στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες, αλλά επικαλούνται και το γεγονός ότι κάποιοι δήμοι εδώ στην Ελλάδα κατάφεραν να πετύχουν καλύτερες τιμές και να εμφανίζονται τα μοριακά τεστ στα 25 ή στα 26 ή στα 27 ευρώ και όχι στα 47 ή στα 50. Κύριε Χατζηνικολάου, η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια, από τις πρωταθλήτερες μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, των τεστ στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο χάρτης του ECDC, ο πρόσφατος, αποτυπώνει την εικόνα όλων των τελευταίων μηνών. Οφείλεται στην εξαιρετικά επιτυχημένη στρατηγική την οποία είχαμε αξιοποιώντας τα τεστ αντιγόνου, rapid αλλά και self-test, και έχουμε μια εξαιρετικά καλή επιδημιολογική εικόνα για το τι συμβαίνει σήμερα στην πατρίδα μας. Πάρτε το παράδειγμα των σχολείων. Ήσασταν κι εσείς ένας από αυτούς που είχατε εκφράσει κάποιες ανησυχίες, επιφυλάξεις, θεωρώ απολύτως δικαιολογημένες και κατανοητές. Πιστεύω όμως ότι η απόφασή μας να ανοίξουμε τα σχολεία δικαιώθηκε. Εντοπίσαμε παραπάνω από 20.000 παιδιά, τα οποία αν δεν είχαμε κάνει τα τεστ, θα ήταν στα σπίτια, θα πηγαίναν στις παιδικές χαρές, θα πηγαίναν στους παππούδες και στις γιαγιάδες, τα οποία έμειναν σπίτι και ταυτόχρονα επιτρέψαμε στα παιδιά να επιστρέψουν στο φυσικό τους χώρο. Όλο αυτό το κάναμε επειδή ακριβώς είχαμε μια στρατηγική για μαζικά τεστ του πληθυσμού μέσα από τη διαδικασία των self-test, η οποία υπηρέτησε τον βασικό του σκοπό. Έρχομαι τώρα στο ζήτημα των PCR. Και θα προσθέσω ερώτηση. Ναι. Αν θα ήταν εφικτό, το προτείνουν πολλοί, το ζητούν πολλοί, να συνταγογραφούνται τα μοριακά τεστ σε ορισμένες περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις δηλαδή που ο γιατρός κρίνει απαραίτητο λόγω συμπτωμάτων να υπάρξει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να κάνει κανείς δωρεάν και μοριακό τεστ.
Υπάρχουν δομές που προσφέρουν δωρεάν μοριακό τεστ εφόσον ο γιατρός κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο. Πηγαίνει σε ένα νοσοκομείο, ας το πούμε, δεν είναι ο γιατρός σίγουρος ή κάνει μια εισαγωγή, θέλει μια επιβεβαίωση ότι πράγματι έχει COVID, θα σου κάνει τεστ και το τεστ θα είναι δωρεάν. Έρχομαι τώρα στα τεστ τα οποία πληρώνουν. Δεν το ήξερα αυτό. Είναι έχουμε, τώρα, έχουμε τώρα. Στα, έχουμε, μα όταν θα πάτε σε ένα νοσοκομείο και θα σας κάνουν τεστ όταν θα μπείτε στο νοσοκομείο, δεν θα είναι δωρεάν το δεν τεστ. Δεν το χρεώνουν. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, άρα βεβαίως και. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να καλύψουμε τον πληθυσμό με διαφορετικά εργαλεία. Έρχομαι τώρα στα τεστ τα οποία πληρώνουμε από την τσέπη μας. Πάντως θα μπορούσε να, πιο θεσμοθετημένα να ξέρετε, γίνει αυτό, να συνταγογραφείτε δηλαδή το μοριακό τεστ. Μα δεν συνταγογραφείτε σε καμία χώρα της Ευρώπης. Για την Αυστρία έχω ακούσει ότι. Μπορεί ενδεχομένως, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Ας είμαι πιο σαφής. Και αυτή τη στιγμή το μεγάλο μας όπλο δεν είναι τα PCR. Το μεγάλο μας όπλο για να μπορούμε να έχουμε μια μαζική παρακολούθηση είναι τα τεστ αντιγόνων. Τα rapid και τα self-test. Τα self-test τα έχουμε διαθέσει δωρεάν. Είναι εξίσου αξιόπιστα αυτά. Φαίνεται ότι με την Όμικρον είναι εξαιρετικά αξιόπιστα. Ενδεχομένως όχι τόσο όσο τα PCR, αλλά τα PCR κοστίζουν και 20-30 φορές περισσότερο από ό,τι μπορεί να κοστίζει ένα self-test. Τώρα έρχομαι στο θέμα της διατίμησης. Κάποιοι έχουν μπλέξει το πλαφόν με την ορισμένη τιμή. Το πλαφόν είναι πλαφόν. Προφανώς η αγορά μπορεί να κινηθεί κάτω. Είναι η ανώτατη, είναι η ανώτατη τιμή, δεν είναι η ορισμένη τιμή. Και σήμερα ακόμα τα PCR τα οποία γίνονται στην Ελλάδα και τα οποία πληρώνουμε από την τσέπη μας είναι πιο φτηνά από ό,τι στις πιο πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω αν θα υπάρξουν νέα μέτρα σχετικά με τη στήριξη των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από τις τελευταίες ανακοινώσεις. Από τα τελευταία μέτρα, αυτά που ελήφθησαν την περίοδο των εορτών. Για παράδειγμα, ακούω μεγάλη γκρίνια από τον κόσμο της τέχνης, από τον κόσμο της μουσικής, από τον κόσμο της διασκέδασης. Αύριο τα στα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας θα ανακοινώσουν ένα νέο πλαίσιο στήριξης επιχειρήσεων αλλά και εργαζόμενων σε κλάδους οι οποίοι έχουν πληγεί από αυτό το οποίο συνέβη από την πρωτοχρονιά και μετά. Συγκεκριμένα αναφέρομαι προφανώς και στους κλάδους του πολιτισμού αλλά και στον κλάδο της εστίασης, ο οποίος έχει υποστεί μια ζημιά. Θα δοθεί η δυνατότητα για 2 εβδομάδες σε πρώτη φάση. Εκτιμούμε ότι τα μέτρα δεν θα χρειαστεί να τα κρατήσουμε περισσότερο. Να βάλουν το 25% των εργαζόμενών τους σε καθεστώς αναστολής. Άρα να μην πληρώνονται ουσιαστικά από την επιχείρηση. Αλλά από το κράτος, από την πολιτεία. Είναι μια σημαντική παρέμβαση που θα βοηθήσει την εστίαση αυτή τη στιγμή. Ο σκοπός μας πάντα ποιος είναι, κύριε Χατζηνικολάου, να προστατεύσουμε θέσεις εργασίας. Δεν θα θέλαμε άνθρωποι αυτή τη στιγμή, εργαζόμενοι στην εστίαση, να χάσουν τη δουλειά τους επειδή κάποια επιχείρηση πιέζεται προσωρινά. Και τονίζω το προσωρινά, διότι ειδικά η εστίαση βοηθήθηκε πάρα πολύ από το κράτος με σημαντικότατα ποσά επιστρεπτιάς προκαταβολής, με μεταθέσεις, κάλυψη των ενοικίων, μετάθεση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και η εστίαση, για να είμαστε δίκαιοι, μέχρι να μας τυπήσει το κύμα της Όμικρον, πήγαινε και πιστεύω ότι θα πάει και στη συνέχεια πάρα πολύ καλά. Άρα, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να δώσουμε ένα πρόσθετο δίκτυο ασφάλειας αυτές τις εβδομάδες, ελπίζουμε ότι θα είναι εβδομάδες, μέχρι να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε πλήρη λειτουργία και να απομακρύνουμε και τους λίγους περιορισμούς, οι οποίοι όμως δεν είναι για την εστίαση και για τον πολιτισμό αμελητέοι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ρωτήσω πώς είναι, πάω λίγο στη σφαίρα της παραπολιτικής, αλλά θα καταλάβετε ότι έχει ουσία το ερώτημά μου, πώς είναι η συνεργασία σας με τον κύριο Τσιόδρα. Και το ρωτώ, γιατί ο κύριος Τσιόδρας έχει κάνει ένα βήμα πίσω από τις δημόσιες τοποθετήσεις και δημόσιες εμφανίσεις. Δεν τον βλέπουμε πια τακτικά στην τηλεόραση, στα μέσα ενημέρωσης και έχει επικρατήσει μια τηλεοπτική πολυφωνία, μια τηλεοπτική βαβέλ. Ακούμε πολλούς διαφορετικούς επιστήμονες, ορισμένοι μάλιστα που δεν είναι στην Επιτροπή, έχουν γίνει τηλεοπτική στάρ το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να βομβαρδίζεται ο πολίτης από πολλές διαφορετικές και συχνά αντικρουόμενες απόψεις. Η επισήμανσή σας έχει βάση. Δεν μπορούμε προφανώς ως κυβέρνηση να ελέγχουμε ποιους ειδικούς καλούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πράγματι νομίζω ότι χτίστηκαν τηλεοπτικές καριέρες πάνω στην πανδημία από σοβαρούς ανθρώπους. Δεν θέλω να αμφισβητήσω την επιστημονική εγκυρότητα, πλην όμως οι οποίοι δεν συμφωνούν πάντα μεταξύ τους. Γιατί αυτή δυστυχώς είναι η φύση της επιστήμης, πόσο μάλλον όταν αντιμετωπίζουμε έναν άγνωστο εχθρό, ο οποίος μεταλλάσσεται συνέχεια.
η σχέση σου με τον Σωτήρη τον Τζιόδρα είναι εξαιρετική. Καταρχάς, εξακολουθούμε να έχουμε ενημερώσεις 3 φορές την εβδομάδα, στις οποίες πάντα συμμετέχει. Τον συμβουλεύομαι και προσωπικά όταν έχω πιο ειδικές απορίες όμως. Γιατί έκανε πίσω από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις? Γιατί δέχτηκε ένα μπαράζ χυδαίων επιθέσεων. Στοχοποιήθηκε και πολιτικά, στοχοποιήθηκε και από την αντιπολίτευση. Και ο ίδιος έκρινε ότι για να προστατεύσει και την επιστημονική του ακαιρεότητα, αλλά πιστεύω και την ψυχική του ηρεμία, διότι δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι, πόσο μάλλον όταν προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, να υποστούν τη βάσανο της δολοφονίας χαρακτήρων, διότι αυτό έγινε και με τον κύριο Τσιόδρα, να κάνει ένα βήμα πίσω. Και σίγουρα έλειπε η φωνή του από την ενημέρωση. Όμως πρέπει να σας πω ότι αυτή τη στιγμή πάρα πολλοί από τους επιστήμονες, οι οποίοι συμμετέχουν στην Επιτροπή, αναφέρομαι σε αυτούς, διότι δεσμεύονται από τις αποφάσεις της Επιτροπής, βγαίνουν στα μέσα. Έχουμε έναν καινούριο πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Ζαούτη, ο οποίος είναι εξαιρετικός και ο οποίος, σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους ειδικούς οι οποίοι μας συμβουλεύουν, ο καθένας στο δικό του αντικείμενο, συγκροτούν, πιστεύω, μια ομάδα η οποία εξηγεί με απλά και κατανοητά λόγια το τι συμβαίνει, διότι καταλαβαίνω απόλυτα, σας το είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, γιατί ο κόσμος είναι κουρασμένος, γιατί είναι προβληματισμένος. Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι στον σκοτεινό κόσμο του διαδικτύου αναπαράγονται πάρα πολλές φωνές, οι οποίες προσβάλλουν κατάφορα την επιστήμη και την κοινή λογική. Το κίνημα εντός εισαγωγικών των οργανωμένων αντιεμβολιαστών δεν είναι μόνο μια ελληνική ιδιαιτερότητα, αλλά υπάρχει και εδώ. Από εκεί και πέρα, επειδή ελευθερία έκφρασης έχουμε στη χώρα και ο καθένας είναι και υπεύθυνος, πιστεύω, να φιλτράρει με την αυτονόητη κρίση της κοινής λογικής αυτά τα οποία ακούει και να μην είναι τόσο επιρρεπή σε διάφορες θεωρίες νομοσίας. Τώρα, πριν φύγω από την πανδημία, θέλω ένα ερώτημα για τα σχολεία να θέσω. Σωστά είπατε ότι είχα μια επιφύλαξη για το αν έπρεπε να ανοίξουν τώρα ή μια εβδομάδα αργότερα, ώστε να μην πέσουμε πάνω στο πικ της πανδημίας. Δείχνει να έχει ξεκινήσει καλά το πράγμα. Θέλω να σας ρωτήσω, ωστόσο, αν αυξηθούν πολύ τα κρούσματα, αν υπάρχει το ενδεχόμενο να τα δούμε να ξανακλίνουν τα σχολεία, πρώτον, και δεύτερον, να σας ρωτήσω αν αυτό το μέτρο του 50-1 έχει λογική όταν μιλάμε για την όμικρον, δηλαδή για μια τόσο μεταδοτική παραλλαγή του ιού. Απεύχομαι να χρειαστεί να ξανακλείσουν τα σχολεία. Και δεν πιστεύω ότι αυτό θα συμβεί. Εξάλλου, τα σχολεία είναι τα τελευταία τα οποία πρέπει να κλείνουν. Αυτό το έχουμε μάθει πια. Και πράγματι, νομίζω ότι τα σχολεία άνοιξαν οργανωμένα, τα παιδιά και οι γονείς πάρα πολύ πειθαρχημένοι, οι εκπαιδευτικοί εξαιρετικά συνεργάσιμοι. Και βέβαια, σπεύσαμε και εμείς να κάνουμε έκτακτες προσλήψεις, έτσι ώστε να καλύψουμε αυτές τις εβδομάδες τα κενά τα οποία αναπόφευκτα δημιουργούνται όταν αρρωσταίνει κάποιος εκπαιδευτικός και πρέπει να μείνει σπίτι του. Άρα, πιστεύω ότι ο τρόπος με τον οποίο χειριστήκαμε τα σχολεία ήταν υπεύθυνος, σοβαρός και η καλύτερη. Το 50-1. Θα έρθω και σε αυτό. Και η καλύτερη απάντηση στις υστερίες της αντιπολίτευσης και σε διάφορα εξοργιστικά πρωτοσέλιδα περί ρωσικής ρουλέτας, ανοσίας αγέλης και διάφορες άλλες αχλαμάρες που δυστυχώς αναπαράγονται και από τα πιο επίσημα χείλη. Το 50-1 μας το επέδειξε η Επιτροπή. Αν η Επιτροπή μας έλεγε 25, θα λέγαμε 25. Η Επιτροπή έκρινε ότι όταν έχουμε ένα πρωτόκολλο αυστηρών τεστ για όλο το τμήμα, δεν χρειάζεται το τμήμα να κλείνει με λιγότερα περιστατικά. Αν κάποια στιγμή μας πει κάτι διαφορετικό, δεν έχουμε ποτέ αμφισβητήσει την Επιτροπή ως προς τα μέτρα τα οποία έχει προτείνει, ούτε ως προς την εξειδικευσή τους. Κλείνω με την πανδημία. Δεν θα έπρεπε όλη αυτή στη διάρκεια όλης αυτής της περιπέτειας της πανδημίας σε αυτά τα 2 χρόνια να υπάρχει ένα πιο συνενετικό κλίμα ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις της χώρας? Θέλω να πω, δεν θα έπρεπε, για παράδειγμα, σε ορισμένα θέματα να μπορείτε να κάτσετε όλοι μαζί γύρω από το τραπέζι? Και το ρωτώ γιατί κάποια στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση έφτασε να σας προτείνει να υπάρξει κοινής αποδοχής Υπουργός Υγείας. Δεν ήταν μια καλή ευκαιρία να αποδεχθείτε την πρότασή τους και να μπορέσετε να συλλειτουργήσετε? Αντίθετα, βλέπω ότι ακόμα και σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία μελών των οικογενειών των πολιτικών αρχηγών, υπάρχουν διαξυφισμοί και συγκρούσεις. Μην μπλέκουμε τη συνεννόηση με τη συγκυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και η κυβέρνηση επιδίωξε πάντα τη συνεννόηση. Θέλω να θυμίσω ότι και σε επίπεδο Βουλής υπήρχαν και υπάρχουν τακτικότατες ενημερώσεις. Και για δείτε λίγο τις συζητήσεις στη Βουλή.
θα διαπιστώσετε πολύ μεγαλύτερη συνένεση από αυτήν την η οποία προβάλλεται από την επίσημη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Η αξιωματική αντιπολίτευση έλεγε το αντίθετο σε ό,τι έκανε η κυβέρνηση. Συστηματικά. Επέλεξε να σπεκουλάρει πολιτικά πάνω στην πανδημία. Το θεωρώ μεγάλο λάθος. Δεν φαίνεται εξάλλου να αποδίδει και πολιτικά, αλλά και να απέδιδε πάλι λάθος θα ήταν. Ανήθικο αυτό το οποίο έγινε από πλευράς αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά αυτή είναι η τακτική την οποία έχει επιλέξει ο αρχηγός της. Θα κριθεί και αυτή, φαντάζομαι, τελικά στις επερχόμενες εκλογές. Κοιτάξτε, αναφερθήκατε σε ένα θέμα το οποίο πράγματι είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, διότι και τα δικά μου παιδιά στοχοποιήθηκαν από την αξιωματική αντιπολίτευση. Έγινε θέμα μεγάλο με το γιο σας όταν νόσησε. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και πέραν του πόσο προσδυτικό αυτό μπορεί να είναι, όχι για μένα, αλλά για ένα παιδί 20 χρονών, νομίζω ότι όταν χάνεται το όριο και χάνεται το μέτρο στην πολιτική αντιπαράθεση, αυτό δεν μπορεί τελικά να κάνει καλό στην ποιότητα της δημοκρατίας μας. Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος. Το τελευταίο το οποίο θέλει, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα είναι τοξικότητα. Δεν θέλει πόλωση, δεν θέλει ακραίες φωνές. Εγώ προσπαθώ πάντα να εκπέμπω έναν λόγο μετριοπαθή και συνετικό. Ποτέ δεν είπα στην αντιπολίτευση μη μου κάνετε προτάσεις, αλλά δεν ακούσαμε ουσιαστικές προτάσεις από την αντιπολίτευση. Τις ελάχιστες φορές που άκουσα κάποια πράγματα τα οποία θεώρησα ότι ήταν ουσιαστικά είχαν νόημα, ο ίδιος στη Βουλή έσπασε να πω ότι αυτό είναι μια καλή ιδέα. Θέλω να θυμίσω ότι ο κ. Φίλης είχε μιλήσει πρώτος για την σύνδεση του πιστοποιητικού εμβολιασμού με την ανάγκη να γίνει η τρίτη δόση. Και το κάναμε. Όχι μόνο το κάναμε στους 3 μήνες. Το κάναμε νωρίτερα από ό,τι το έκαναν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έρχομαι στα θέματα της οικονομίας. Και θα ξεκινήσω από το θέμα της ανεργίας. Σας άκουσα πριν από λίγο να λέτε ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση με την ανεργία. Ωστόσο, χθες δημοσιεύθηκε ένας πίνακας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος δείχνει τη χώρα μας να είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία των νέων. Και μάλιστα με μεγάλη διαφορά από τη δεύτερη η Ισπανία. Είμαστε στο 36 και είναι στο 26, αν θυμάμαι καλά, η Ισπανία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, τι γίνεται με την ανεργία των νέων, με ποιο τρόπο σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα αυτό, και το ρωτώ κυρίως διότι θυμούμε εσάς σε προεκλογική μας συνέντευξη και στον Αντένα και στο ραδιόφωνο, στο Real FM, να μου λέτε ότι από τα πρώτα μελήματά σας, ερχόμενος στην εξουσία, θα ήταν η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και μάλιστα καλά αμοιβόμενων. Η ανεργία μειώθηκε από το 17 και κάτι % στο 13% και αυτό έγινε μέσω πανδημίας. Είμαστε αρκετά πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Όχι, είμαστε αρκετά. Είμαστε κοντά στα διπλά. Η Ισπανία είναι λίγο πιο πάνω τώρα από εμάς, αλλά ξεκινήσαμε πρωταθλητές. Η Ευρώπη έχει 7% μέσο όρο. Και δεν πρόκειται να πούμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι με την επίδοσή μας στην αγορά εργασίας, παρά μόνο όταν η ανεργία γίνει τουλάχιστον μονοψήφια. Αυτός είναι ο στόχος τον οποίο έχουμε θέσει. Πώς δημιουργούνται καινούργιες θέσεις εργασίας, κύριε Χατζηνικολάου? Με επενδύσεις. Επενδύσεις, όξι το Θεό, έχουμε φέρει πολλές στη χώρα και το συνολικό περιβάλλον στην Ελλάδα και η αισιοδοξία που υπάρχει για τις προοπτικές της οικονομίας είναι αυτή η οποία επιτρέπει σε εγχώρια αλλά και σε ξένα κεφάλαια να επενδύσουν. Εσείς το ξέρετε, είστε και ο ίδιος εκτός από δημοσιογράφος και επιχειρηματίας. Οι επιχειρηματίες επενδύουν όταν υπάρχει χαμηλό κόστος χρήματος και όταν η γενικότερη προοπτική της οικονομίας και της χώρας είναι θετική. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αν φύγει η ομίχλη της πανδημίας και το προσωρινό πρόβλημα της ακρίβειας, θα το συζητήσουμε φαντάζομαι στη συνέχεια, ότι όλοι πιστεύουν ότι η ελληνική οικονομία έχει μεσομακροπρόθεσμες εξαιρετικές προοπτικές. Το αποδείξαμε εξάλλου το 2021, θα το αποδείξουμε και το 2022 και το 2023. Γίνονται λοιπόν επενδύσεις. Γυρίζουν νέα παιδιά από το εξωτερικό πίσω τα οποία είχαν φύγει. Ταυτόχρονα έχουμε για πρώτη φορά ουσιαστικές ενεργητικές πολιτικές εργασίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι, να το πω με απλά λόγια, είχα βρεθεί χθες στον ΟΑΕΔ, ότι ο ΟΑΕΔ αντί να επιδοτεί την ανεργία, επιδοτεί την εργασία. Θα έρθει σε μια επιχείρηση και θα πει για 12-18 μήνες θα επιδοτήσω εγώ πλήρως ή μερικώς το μισθολογικό κόστος αλλά και τις εργοδοτικές εισφορές. Δημιουργήσαμε παραπάνω από 50.000 θέσεις εργασίας έτσι μέσα στην πανδημία. Θέλουμε να δημιουργήσουμε 80.000 θέσεις το 2022. Έχουμε σημαντικούς πόρους για τέτοιες πολιτικές. Πάρτε για παράδειγμα το πρώτο ένσημο. Εξαιρετικά σημαντικό για νέα παιδιά τα οποία συχνά έρχονται και μας λένε, μα δεν μπορώ να βρω δουλειά γιατί ο εργοδότης μου δεν έχω προϋπηρεσία.
Τώρα θα δώσω λεφτά και στον εργαζόμενο και στον εργοδότη για 6 μήνες, αν προσλάβει ένα νέο κάτω των 29 ετών, ο οποίος δεν έχει κολλήσει κανένα ένσημο μέχρι στιγμή στη ζωή του. Υπάρχει λοιπόν ένα συνολικό πλαίσιο πολιτικών. Οι πρώτες αφορούν την ελεύθερη οικονομία, πώς θα προσελκύσουμε επενδύσεις. Οι δεύτερες αφορούν το τι κάνουμε στις ενεργητικές πολιτικές, πώς θα επιδοτήσουμε δηλαδή τη δημιουργία θέσεων εργασίας, που με κάνουν να είμαι αισιόδοξος για την πορεία της αγοράς εργασίας, η οποία συνδέεται άμεσα και με την πορεία της οικονομίας. Έρχομαι στην ακρίβεια, που είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα των ημερών. Εισαγόμενη μεν, αλλά λίγο ενδιαφέρει τον πολίτη την ώρα που μπαίνει στο σούπερ μάρκετ, αν το φαινόμενο είναι πανευρωπαϊκό. Τον ενδιαφέρει το σπίτι του, τον ενδιαφέρει το πορτοφόλι του, ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Θα ξεκινήσω από την ενεργειακή ακρίβεια και θα πάω μετά στο σούπερ μάρκετ. Ήδη από την περασμένη Παρασκευή αναγγείλατε κάποια μέτρα για να στηριχθούν και τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις. Ωστόσο, εδώ υπάρχει ο φόβος, αυτό το τσουνάμι της ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο, να κρατήσει πολύ. Να βρούμε δηλαδή μπροστά μας μια μακρά περίοδο δυσκολίας. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Θα συνεχίσει να στηρίζει η πολιτεία τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις? Έχει αυτή τη δύναμη την οικονομική και για πόσο καιρό? Επισημάνατε σωστά ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι παγκόσμιο. Είναι κατά βάση εισαγόμενο δηλαδή. Οφείλεται πρωτίστως στις αυξήσεις. Υπάρχει μια διαφορά βέβαια. Ότι άλλα εισοδήματα έχουν, παράδειγμα, στη Βόρεια Ευρώπη θα έρθω και άλλα ο Ευρωπαϊκός Νότος και η Ελλάδα. Θα έρθω και σε αυτό, διότι είναι σημαντικό. Και άλλο κόστος ζωής βέβαια. Αυτά πάνε μαζί. Η ακρίβεια λοιπόν είναι εισαγόμενη, οφείλεται πρωτίστως στις αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου, που συμπαρέσυραν και στις αυξήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θα στηρίξουμε νοικοκυριά και τώρα και επιχειρήσεις, επιδοτώντας ένα μέρος της αύξησης. Μπορούμε να καλύψουμε όλη την αύξηση? Όχι, δεν μπορούμε να καλύψουμε όλη την αύξηση. Μπορούμε να καλύψουμε όμως ένα σημαντικό μέρος. Το κάναμε για τα νοικοκυριά τους τελευταίους μήνες του 2021. Θα το κάνουμε για όσο καιρό διαρκεί αυτή η μεγάλη αναταραχή στην αγορά ενέργειας. Επεκτείναμε το μέτρο και για τις επιχειρήσεις. Όχι μόνο γιατί καταλαβαίνουμε ότι οι επιχειρήσεις δοκιμάζονται, αλλά γιατί οι επιχειρήσεις, εάν δεν στηριχθούν στον τομέα του ενεργειακού κόστους, πολύ απλά θα μετακυλήσουν τις αυξήσεις στους τελικούς καταναλωτές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το κάνουμε. Άρα, για πρώτη φορά, θα δουν οι επιχειρήσεις μέσα στο μήνα Ιανουάριο να επιδοτείται από το κράτος το 50% της αύξησης. Τονίζω, δεν μπορούμε να καλύψουμε όλη την αύξηση μόνοι μας, αλλά η αύξηση θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, διπλάσια στην περίπτωση των επιχειρήσεων, εάν δεν είχαμε κάνει αυτήν την παρέμβαση. Εκτιμούμε ότι η αναταραχή αυτή θα είναι πιο έντονη τους τρεις πρώτους μήνες του 2022 και μετά θα αποκλιμακωθεί το πρόβλημα, καθώς μειώνεται και η ζήτηση για φυσικό αέριο. Και ναι, έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε αυτήν την πολιτική, επειδή για την στήριξη των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος χρησιμοποιούμε έσοδα τα οποία προέρχονται από τους ρήπους τους οποίους δημοπρατούμε. Άρα δεν χρησιμοποιούμε έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού. Υπάρχει λοιπόν ένα ταμείο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας, το οποίο το αξιοποιούμε πλήρως για να μπορέσουμε να στηρίξουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Μάλιστα. Και θέλω να επισημάνω ότι αυτή η έκπτωση θα φαίνεται και στους λογαριασμούς. Βλέπει ο άλλος μια σημαντική αύξηση. Θέλω να καταλαβαίνει με το που βλέπει το λογαριασμό. Οι λογαριασμοί είναι αυτή την περίοδο, κύριε Πρόεδρε, αγριευτικοί. Αγριεύεις όταν τους βλέπεις. Δεν χρειάζεται να μου το πείτε. Τουλάχιστον να ξέρει ο πολίτης, ο οποίος θα πληρώσει περισσότερα, ότι θα πληρώνει πολλά περισσότερα, εάν δεν γινόταν η κρατική παρέμβαση. Δεν λέω ότι είναι αυτό βάλσαμο, γιατί θα πληρώσει περισσότερα. Παρά τα αυτά, για τις χαμηλές καταναλώσεις, θέλω να το τονίσω, μέχρι 300 κιλοβατόρες, επιδοτούμε το μεγαλύτερο κομμάτι της αύξησης. Άρα θεωρούμε ότι η αύξηση, η οποία είναι σημαντική, θα πρέπει να είναι διαχειρίσιμη. Και βέβαια, να πω και κάτι ακόμα. Αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι η στήριξη του εισοδήματος. Θα έρθω σε αυτό. Πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή, κύριε Πρόεδρε, γι' αυτό κοιτάζω το ρολόι μου. Θα επιστρέψουμε με πολύ σημαντικά ερωτήματα. Και για τον κατώτατο μισθό θα ρωτήσουμε, και για τα εθνικά θέματα, και για τις πολιτικές εξελίξεις, αλλά και για τα όσα συμβαίνουν στο χώρο της δημοσιογραφίας και των μέσων ενημέρωσης. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στη συζήτησή μας με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Και μου λέγατε, κύριε Πρόεδρε, πριν διακόψουμε, ότι υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι οι τιμές και το άλλο είναι το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Η πρώτη αύξηση του κατώτατου μισθού έγινε πριν από λίγες μέρες. Ήταν μικρή. Έχετε εξαγγείλει και μια δεύτερη αύξηση. Το ερώτημα είναι πότε υπολογίζεται να εφαρμοστεί, πότε υπολογίζεται να γίνει και σε τι ύψος θα είναι αυτή, γιατί οι εργαζόμενοι υπό την πίεση της ακρίβειας και του πληθωρισμού ζητούν πιο γενναίες κινήσεις. Έχω ζητήσει από τον Υπουργό Εργασίας να εκκινήσει άμεσα τη διαδικασία για μια δεύτερη αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία θα εφαρμοστεί από 1η Μαΐου αυτού του έτους. Α, όχι από τον Ιούλιο. Από 1η Μαΐου. Για να γνωρίζουμε απόλυτα το γεγονός ότι υπάρχει μια ανάγκη να στηριχθεί το εισόδημα των πιο αδύναμων συμπολιτών μας το συντομότερο δυνατό. Τονίζω το συντομότερο δυνατό, επειδή υπάρχει μια νομοθετημένη ευρωπαϊκή διαδικασία για την αύξηση του κατώτατου μισθού, η οποία χρειάζεται 2 με 3 μήνες προκειμένου να ολοκληρωθεί. Αυτό το οποίο μπορώ επίσης να σας πω είναι ότι εκτιμώ πως η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι σημαντική. Θα είναι πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση του 2% που είδαν οι εργαζόμενοι από 1η Ιανουαρίου του 2022. Δεν μπορείτε να προσδιορίσετε Όχι, από δεν τώρα μπορώ να προσδιορίσω, το ποσοστό. Αλλά μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι θα είναι μια σημαντική αύξηση του κατώτατου μισθού. Τώρα, μιας και μιλήσατε για το διαθέσιμο εισόδημα όμως, θέλω να επισημάνω ότι η βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος προκύπτει από τη μείωση της φορολογίας, την οποία αυτή η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει και ως προς τους μισθούς και ως προς τις εισφορές και ως προς την ακίνητη περιουσία. Πιστοποιείται επίσης και από τη σημαντικότατη αύξηση των καταθέσεων των οικοκυριών και των επιχειρήσεων. Και είναι και αποτέλεσμα του γεγονότος ότι στην περίοδο της πανδημίας δεν διστάσαμε να ξοδέψουμε πρωτοφανή για τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας ποσά, προκειμένου να στηρίξουμε τα νοικοκυριά της επιχειρήσης και κυρίως να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας. Μπορεί να δούμε νέες φοροελαφρύνσεις, νέες μειώσεις ενδεχομένως στον έμφυα ή σε άλλους σημαντικούς για το εισόδημα των πολιτών και για το πορτοφόλι τους φόρους. Η πολιτική της μείωσης των φόρων δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ο νέος ένφια θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων μηνών. Εκτιμώ ότι για τους πιο πολλούς συμπολίτες μας θα υπάρξει περαιτέρω μείωση του ένφια. Για κάποιους, επειδή υπάρχει μία σύνδεση πια και δίκαιη και σωστή με τις αντικειμενικές αξίες, θα υπάρχει αύξηση στον ένφια, ειδικά για κάποιες πολύ ακριβές περιοχές ή σε κάποια πολύ τουριστικά νησιά. Από εκεί και πέρα έχουμε ακόμα εκκρεμότητες ως προς τη μείωση της φορολογίας. Θα ήθελα να ανατρέξετε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Θα διαπιστώσετε ότι το 80% των μειώσεων φόρων για τις οποίες είχαμε δεσμευθεί έχουν ήδη υλοποιηθεί. Αλλά μένει ακόμα ένα κομμάτι το οποίο θα έχει και αυτό εκτιμώ υλοποιηθεί πριν τις εκλογές που θα λάβουν χώρα στο τέλος τετραετίας. Θα το δούμε αυτό, θα το συζητήσουμε. Ήταν προβοκατόρικη απάντηση αυτή, γιατί περίμενα την ενδιαμάσα σας. Έρχεται το θέμα αυτό στη συζήτησή μας. Πριν φύγω από την ακρίβεια, η μείωση του ΦΠΑ σε κάποια είδη πρώτης ανάγκης, σε ένα καλάθι της νοικοκυράς, που περιλαμβάνει τα βασικά είδη, θα μπορούσε να είναι μια λύση για να μπορέσει το κράτος, η πολιτεία να στηρίξει τα νοικοκυριά. Κοιτάξτε, η πρώτη μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, είναι να μην έχουμε από τον Ιανουάριο φαινόμενα εκτροχιασμού της δημοσιονομικής μας πολιτικής. Έχουμε να κάνουμε μια σημαντική προσαρμογή το 2022. Δεν θα υπήρχαν πάντα οι εποχές όπου θα μπορούμε να έχουμε πολύ σημαντικά ελλείμματα. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε παρέμβαση θέτει σε αμφισβήτηση του στόχου των εσόδων, θα πρέπει να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι μπορούμε να την υποστηρίξουμε. Επίσης, θέλω να σας πω ότι μια τέτοια παρέμβαση, εάν την επέλεγε η ελληνική κυβέρνηση τελικά, θα έπρεπε να είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι η μείωση του ΦΠΑ θα έφτανε τελικά στον καταναλωτή. Ανησυχείτε δηλαδή και ότι και δεν θα χανόταν μέσα στην αξιακή αλυσίδα. Δεν είναι αυτή τη στιγμή στις προθέσεις μας να υλοποιήσουμε ένα τέτοιο μέτρο, διότι ακόμα είμαστε Ιανουάριο, καλά-καλά δεν έχει κλείσει ο Ιανουάριος, πρέπει να έχουμε μια εικόνα για την υλοποίηση των στόχων του προϋπολογισμού.
Πριν φύγω, τελευταίο ερώτημα για την ακρίβεια. Επιστρέφω στην ενεργειακή ακρίβεια, γιατί το ξέχασα πριν. Από λιγνητοποίηση. Γιατί βιαστήκαμε? Μήπως θα μπορούσαμε τώρα να έχουμε φθηνότερη ενέργεια για αυτό το κρίσιμο διάστημα που τα πράγματα είναι άσχημα? Δεχθήκατε και αυτή την κριτική, ότι παραβιαζόμαστε, βρε αδερφέ, να είμαστε οι πρώτοι που θα γίνουμε πράσινοι. Αν είχαμε σήμερα περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, θα ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση από εκεί που βρισκόμαστε σήμερα. Όμως, επειδή ξέρετε, η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας είναι μια εξαιρετικά περίπλοκη υπόθεση και καθορίζεται πάντα από αυτό το οποίο οι ειδικοί αποκαλούν οριακή τιμή του συστήματος. Από τη στιγμή που ακόμα χρειαζόμαστε φυσικό αέριο, και θα το χρειαζόμαστε για πολλά χρόνια ακόμα, αν το φυσικό αέριο είναι πολύ ψηλό, θα συμπαρασύρει όλες τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας. Το ανάποδο θα σας έλεγα. Το γεγονός ότι ήμασταν πρωταγωνιστές στην απανθρακοποίηση μας έδωσε τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε, ειδικά για τη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη, σημαντικότατους πόρους, τους οποίους θα επενδύσουμε για να δημιουργήσουμε νέες, καλύτερες δουλειές για τους πολίτες που κατοικούν σε αυτές τις περιοχές. Είχα βρεθεί στην Κοζάνη, πέρασα μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα πεντάωρη διαδικασία διαβούλευση, συνομιλώντας με τους φορείς, εξηγώντας το σχέδιό μας. Και υπάρχει, πιστεύω, μετά το αρχικό σοκ, μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι τα πράγματα σε αυτές τις περιοχές τελικά θα είναι πολύ καλύτερα από αυτά τα οποία ήταν όσο ήμασταν εξαρτημένοι από ωστόσο, το λιγνίτι. Ωστόσο, δεν θα είχαμε φθηνότερη ενέργεια, κύριε Πρόεδρε, λειτουργούσε ο λιγνίτης. Όχι, δεν θα είχαμε φθηνότερη ενέργεια. Δεν θα είχαμε, γιατί εξακολουθεί ένα μεγάλο κομμάτι της ενέργειας να προέρχεται από την ηλεκτροπαραγωγή και αυτή συμπαρασύρει, το φυσικό αέριο συμπαρασύρει τις τιμές. Αφήστε που ο λιγνίτης δεν υπάρχει αυτό. Και η επιβάρυνση του λιγνίτη. Μα ο λιγνίτης δεν είναι. Προφανώς. Ο λιγνίτης δεν είναι φθηνός. Ο λιγνίτης είναι πολύ ακριβός. Ο λιγνίτης έχει πάψει εδώ και πολύ καιρό να είναι οικονομικός. Όμως κοιτάξτε το πλεονέκτημα της χώρας. Όταν σήμερα όλοι κουβεντιάζουν για το πώς θα κλείσουν τα εργοστάσια λιγνίτη και άνθρακα, η Ελλάδα το είχε κάνει εδώ και 2 χρόνια και μπήκε πρώτη στις χρηματοδοτήσεις ευρωπαϊκές για το Ταμείο της Δικαίης Μετάβασης. Άρα πιστεύω ότι στον τομέα αυτών, σε αυτή την πολιτική, ήμασταν μπροστά από την εποχή μας, με την καλή έννοια, όχι με την κακή, διότι μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε την παγκόσμια τάση. Είδαμε ίσως νωρίτερα αυτό το οποίο άλλες χώρες βλέπουν σήμερα. Τώρα, είπατε πριν από λίγο, για να πάω στα πολιτικά, ότι οι εκλογές, το επαναλάβατε, θα γίνουν το 23 με τη λήξη της τετραετίας. Πρέπει να σας πω, επειδή είμαι πολιτικός συντάκτης από το 1983, ότι όταν ένας πρωθυπουργός βρίσκει την ευκαιρία την πολιτική, συνήθως στη δική μας ιστορία, αυτές τις δεκαετίες, οδηγεί τα πράγματα προς την κάλπη. Όταν δηλαδή δει ότι έχει την ευκαιρία να κερδίσει, δεν χάνει αυτή την ευκαιρία. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, και με δεδομένο ότι ο κύριος Τσίπρας έχει θέσει ήδη το αίτημα για εκλογές και το επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία, αν για παράδειγμα την άνοιξη τα πράγματα πηγαίνουν καλύτερα με την πανδημία ή αν το φθινόπωρο έχουμε τελειώσει, έχει αποκλιμακωθεί πλήρως, δεν θα το σκεφτείτε να στήσετε κάλπες? Θα απολέσετε την ευκαιρία να εκμεταλλευτείτε το πολιτικό κλίμα? Η καλύτερη απάντηση στο ερώτημά σας, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι θα μπορούσα να το είχα κάνει και δεν το έκανα. Αν έψαχνα πολιτικό παράθυρο να κάνω εκλογές, σας διαβεβαιώνω ότι ουδέποτε, όχι μόνο το Σεπτέμβριο, ουδέποτε η δημοτικότητα της κυβέρνησης δεν ήταν υψηλότερη από τον περασμένο Μάιο-Ιούνιο μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας. Όταν τα πράγματα είχαν ηρεμήσει. Παράθυρα λοιπόν υπήρχαν και στο παρελθόν. Έχω δεσμευθεί ότι θα εξαντλήσουμε την τετραετία, διότι αυτό θεωρώ ότι είναι το θεσμικά σωστό και επιβεβλημένο. Δεν έχω καμία πρόθεση να αλλάξω την άποψή μου. Πιστεύω δε, μιας και με ρωτάτε, γιατί νομίζω ότι είναι απολύτως θεμητό ο κάθε πρωθυπουργός να θέλει να επανεκλεγεί, ότι η κατάσταση στη χώρα το 2023 θα είναι καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα. Άρα δεν εκτιμώ ότι τα πράγματα θα πάνε χειρότερα. Επειδή πιστεύω ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και επειδή είμαι απολύτως πεπισμένος ότι η οικονομία θα ανακάμψει και Θεού θέλοντος θα έχουμε τελειώσει και νωρίτερα με το θέμα της πανδημίας. Δεν έχω κανέναν ενδιασμό να σας πω ότι θέλουμε να εξαντλήσουμε την τετραετία. Το ενδεχόμενο ενός νέου ανασχηματισμού λοιπόν, με την έννοια ότι αν πράγματι οδεύεται προς τη λήξη της τετραετίας το 23, έχετε χρόνο μπροστά σας. Το ενδεχόμενο ενός νέου κυβερνητικού ανασχηματισμού είναι στο τραπέζι? Μπορεί σε κάποια επόμενη φάση των πραγμάτων
να δούμε σοβαρές αλλαγές στην κυβέρνηση. Όχι. Και επειδή είστε και παλιό στο πολιτικό ρεπορτάζ, θα θυμάστε ότι υπήρχε πάντα αυτή η έννοια του εκλογικού ανασχηματισμού. Τι ήταν ο εκλογικός ανασχηματισμός, σε ποιες περιφέρειες δεν πάμε καλά, άμα βάλουμε κανένα βουλευτή υπουργό από εκείνες τις περιφέρειες, να έτσι τονώσουμε τη δυνατότητα του κόμματος να πάει σε εκλογές με καλύτερες πιθανότητες. Σας ταιριάζει αυτή η λογική σε αυτό το οποίο ξέρετε για μένα? Οι αλλαγές τις οποίες έχω κάνει στο κυβερνητικό σχήμα ήταν λίγες, γιατί αυτό πίστευα πάντα ότι πρέπει να υπάρχει μια συνέχεια. Και το μόνο κριτήριο ήταν η αποτελεσματικότητα των υπουργών και η δυνατότητά τους να υπηρετήσουν το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο το οποίο τους ανέθεσα. Τώρα, οι επόμενες εκλογές θα γίνουν με την απλή αναλογική. Και το ερώτημα είναι αυτοδυναμία ή συνεργασίες. Αν σας δίδει το εκλογικό αποτέλεσμα τη δυνατότητα μιας καλής συνεργασίας, της δημιουργίας δηλαδή μιας συμμαχικής κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε νέα ηγεσία στο κίνημα αλλαγής. Έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί, αλλά αν μπορούσατε οι δυο σας να συνεργαστείτε μετά τις εκλογές με βάση το αποτέλεσμα της απλής αναλογικής, είναι κάτι που θα το σκεφτόσασταν? Και ακόμη, παρότι γνωρίζω την απάντηση, θα θέσω το ερώτημα, γιατί θεωρώ ότι οι παλαιοί δημοσιογράφοι έλεγαν μην απαντάς ποτέ μόνος. Να θέτεις πάντα το ερώτημα. Το ενδεχόμενο μιας μεγάλης συνεργασίας ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ενδεχόμενο που αποκλείεται πλήρως ή μπορεί κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, και ποιες, να έχουμε αυτό που οι Γερμανοί ονομάζουν τη μεγάλη συμμαχία, τη μεγάλη συνεργασία? Το δεύτερο το αποκλείω πλήρως. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να εξηγήσω το γιατί. Έχω πει πολλές φορές ότι με το ΣΥΡΙΖΑ μας χωρίζει άβυσος. Άβυσος πολιτική, άβυσος πολιτιστική, άβυσος αξιακή, σύμφωνα με τη δικιά μου εκτίμηση πάντα. Έχω επίσης δημόσια δηλώσει ότι είμαι υπέρ των σταθερών κυβερνήσεων που εξασφαλίζει το εκλογικό σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής. Θεωρώ απολύτως λογικό και δικαιολογημένο ένα κόμμα, αν πάρει 38%, έχει μια ισχυρή λαϊκή νομοποίηση, να μπορεί να κυβερνά μόνο του. Και διπλές εκλογές επομένως. Και πιστεύω, αφήστε, θα έρθω, θα απαντήσω πλήρως ναι. στο ερώτημά σας. Και πιστεύω ότι αυτοί οι 30 μήνες που κυβερνάμε απέδειξαν ότι αυτή η κυβέρνηση, που μπορεί να είναι μονοκομματική, αλλά είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει ενσωματώσει και πολλά στελέχη τα οποία δεν προέρχονται από την Νέα Δημοκρατία, από την παραδοσιακή κομματιακή μήτρα, είναι μια ευρεία κυβέρνηση ως προς τα χαρακτηριστικά της. Έχετε ικανές δόσεις ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. Είμαστε μια κυβέρνηση που προτάσουμε την αποτελεσματικότητα. Αυτές οι κυβερνήσεις, ειδικά σε περίοδους κρίσης, είναι πιο κατάλληλες. Για σκεφτείτε. Συγγνώμη για τη διακοπή. Συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά ταιριάζει εδώ. Ναι. Αυτό δεν σας ανησυχεί? Το γεγονός δηλαδή ότι πράγματι κάνατε ένα άνοιγμα προς τον κεντρό χώρο, το οποίο καταγράφηκε και εκλογικά στις τελευταίες εκλογές. Τώρα που το ΠΑΣΟΚ, το ΚΙΝΑΛ έχουν μια νέα ηγεσία, η οποία εμφανίζεται στις δημοσκοπήσεις να αυξάνει τη δύναμη του χώρου. Δεν σας ανησυχεί μήπως ψαλιδίσει τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας? Μήπως δηλαδή ορισμένοι από αυτούς που σας ψήφισαν την προηγούμενη φορά επιστρέψουν στο φυσικό τους χώρο? Κύριε Χατζηγαλό, ένα πράγμα έχω μάθει στην πολιτική είναι ότι τίποτα δεν μένει σταθερό. Τα πάντα πράγματα όλα αλλάζουν και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις. Πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα εκφράζει αυτό το οποίο πολλοί θα αποκαλούσαν προοδευτικό μετριοπαθές κέντρο. Και το εκφράζει με εφαρμοσμένες πολιτικές. Και δεν πιστεύω ότι η κυριαρχία μας σε αυτό το χώρο θα αμφισβητηθεί ουσιαστικά. Έχετε βέβαια και αρκετούς πολιτικούς που προέρχονται από χώρους δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Μα γι' αυτό λέω ότι η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι η μεγάλη πατριωτική προοδευτική παράταξη του τόπου. Και αυτό το οποίο έχουμε πετύχει στη χώρα μας, πρέπει να σας πω ότι για τα δεδομένα των άλλων κομμάτων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Ευρωπαίων φίλων μας, είναι, θα έλεγα, κάτι το οποίο είναι εξαιρετικό με τα δεδομένα τουλάχιστον τα ευρωπαϊκά. Μένως, η πρόθεσή μου είναι να μπορέσουμε να σχηματίσουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τονίζω ότι αυτοδυναμία
δεν μας εγκλωβίζει στην ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε μόνο στελέχη τα οποία προέρχονται από την Νέα Δημοκρατία, αλλά επειδή προτάσω την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα, αλλά και τη συνέπεια. Στις επόμενες εκλογές θα κριθούμε για αυτά τα οποία θα κάνουμε την επόμενη τετραετία, για αυτά τα οποία θα πούμε, αλλά θα κριθούμε για αυτά τα οποία κάναμε και πόσο συνεπείς ήμασταν με το προεκλογικό μας πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι διαχειριστήκαμε πρωτοφανείς κρίσεις. Τώρα για το, με ρωτήσατε για τον κύριο Ανδρουλάκη, δεν έχω να σας πω πολλά γιατί δεν έχω ακούσει πολλά. Έχω ακούσει κάποιες ενδιαφέρουσες, έτσι, πολύ γενικές τοποθετήσεις, ότι θέλει να κάνει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, άρα τοποθετείται εκ των πραγμάτων στην κεντροαριστερή και όχι στην κεντροδεξιά πολυκατοικία. Αυτό κατάλαβα από αυτά τα οποία είπε. Είδαμε. Ο χρόνος είναι μπροστά. Εξάλλου, είναι... όπως σας είπα, έχουμε ακόμα πολύ χρόνο μέχρι τις εκλογές. Είναι σαφές πάντως ότι στο μυαλό σας έχετε δύο εκλογές. Αν δεν καταφέρετε να αποσπάσετε ποσοστό αυτοδυναμίας με την απλή αναλογική, που είναι πολύ δύσκολο. Μα το πρόβλημα με την απλή αναλογική, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι δυσκολεύει πάρα πολύ τη δημιουργία κυβέρνησης. Επομένως, δύο εκλογές. Η δημιουργία κυβέρνησης, ναι, ο στόχος, ο πήγης στην απλή αναλογική μπορεί να είναι στο 46%. Δεν είμαι θεροβάμων, ξέρω ότι είναι ένας πάρα πολύ φιλόδοξος στόχος, αλλά δεν ψήφισα από την απλή αναλογική. Εγώ ήμουν απόλυτος συνεπής ως προς την πίστη μου στο ποιο είναι το καλύτερο εκλογικό σύστημα για τη χώρα. Τώρα, το σχόλιο σας για τις δημοσκοπήσεις, θέλω, του τελευταίου διαστήματος. Εμφανίζουν ακόμη τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται με διψήφιο ποσοστό σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Μπορεί να μην έχει υποστεί φθορά μετά από δύο χρόνια πανδημίας με 20.000 νεκρούς η κυβέρνηση? Δεν ακούγεται λογικό. Δεν αμφισβητώ τις δημοσκοπήσεις, ούτε όταν είναι θετικές, ούτε όταν είναι αρνητικές για μας. Και είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση έχει υποστεί κάποια φθορά, απολύτως λογικό. Από την άλλη, είναι μια κυβέρνηση που προσπαθεί πάρα πολύ. Πιστεύω ότι έχει αλλάξει τους κανόνες για το τι σημαίνει μια σοβαρή και αποτελεσματική κυβέρνηση σε σχέση με αυτά τα οποία είχαμε συνηθίσει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Αντιμετωπίσαμε μεγάλες εθνικές κρίσεις. Πιστεύω με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα και με αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας. Και ταυτόχρονα, όπως σας είπα, προχωράμε σε πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές, οι οποίες μας επιτρέπουν να είμαστε πολύ αισιόδοξοι για τις προοπτικές της χώρας. Πιστεύω ότι με τον τρόπο της, δηλαδή, η Ελλάδα, για να το πω λαϊκά, όπως το λέγανε τα παιδιά μας, αλλάζει πίστα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οι πολίτες, παρά τις δυσκολίες, παρά τις αστοχίες, πρώτος εγώ τις αναγνωρίζω με πολύ μεγάλο θάρρος, μόνο ο οποίος δεν κάνει τίποτα δεν κάνει λάθη, είναι κάτι το οποίο μας το πιστώνουν αυτή τη σοβαρότητα και την αποτελεσματικότητα. Και γι' αυτό και πιστεύω ότι εξακολουθούμε να προηγούμαστε στις μετρήσεις, με μεγαλύτερη διαφορά, το τονίζω, με μεγαλύτερη διαφορά από αυτήν την οποία είχαμε στις εκλογές του Ιουλίου του 19. Τώρα, οι δημοσκόποι και οι δημοσκοπήσεις δέχονται πολλές βολές από πολλές πλευρές του πολιτικού σκηνικού. Ακόμη περισσότερες βολές δέχονται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και έχει ασκηθεί κριτική από την αντιπολίτευση στην κυβέρνησή σας ότι έχει επιδιώξει κατά καιρούς να χειραγωγήσει τα μέσα ενημέρωσης, είτε με τη λίστα Πέτσα, είτε δηλαδή με παροχές, είτε με διώξεις. Και αναφέρομαι στη χθεσινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος σας κατηγορεί ότι οι διώξεις που ασκήθηκαν, και μάλιστα για κακουργήματα σε βάρος γνωστών δημοσιογράφων, του κυρίου Βαξεβάνη, της κυρίας Παπαδάκου, είναι εκδικητικές διώξεις. Διώξεις δηλαδή που υπαγόρευσε η κυβέρνηση, διότι οι συγκεκριμένοι τις ασκούν κριτική. Θέλω την απάντησή σας. Καταρχάς, σχετικά με το ζήτημα του τοπίου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κάναμε, και σωστά κάναμε, το κάνανε όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, μια πολύ εκτεταμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον κορονοϊό. Και δώσαμε χρήματα, κρατικό χρήμα, σε παραπάνω από 1.000 μέσα, αν δεν κάνω λάθος, σε ολόκληρη τη χώρα. Υπήρξε μια εξεταστική επιτροπή, η οποία ζητήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δώσαμε τη δυνατότητα της συνταγματικής στο ΣΥΡΙΖΑ να την κάνει αυτή την εξεταστική επιτροπή. Έχουν βγει τα συμπεράσματα. Θεωρώ το ζήτημα αυτό έχει ουσιαστικά κλείσει. Και άμα ρωτήσετε εάν έχουμε πλουραλισμό σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έχουμε μεγάλο πλουραλισμό στη χώρα. Για δείτε λίγο, ξέρετε, κάθε πρωί, το πρώτο πάνω το οποίο κοιτάμε είναι τις πρωινές εφημερίδες. Για δείτε λίγο τα πρωτοσέλιδα των πρωινών εφημερίδων, πόσες ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και πόσες στηρίζουν την κυβέρνηση. Η πλειοψηφία ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και αυτό σημαίνει ουσιαστικά πολυφωνία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα για το δεύτερο θέμα το οποίο με ρωτήσατε. Βέβαια, για την
λίστα Πέτσα, παρότι είναι παλαιά συζήτηση αυτή, υπήρξαν παράπονα, γκρίνιες από άλλους ότι εξαιρέθηκαν, από άλλους ότι πήραν λιγότερα χρήματα. Νομίζω δόθηκαν όλες οι απαντήσεις, δεν κάναμε εμείς την κατανομή. Η κατανομή έγινε με επαγγελματικά κριτήρια, ξέρετε καλύτερα εξάλλου εσείς πώς δουλεύει αυτή η αγορά. Εμείς βγάλαμε το κονδύλι, είπαμε αυτή είναι η καμπάνια την οποία θέλουμε να κάνουμε. Άλλος μοίρασε τα χρήματα, μάλιστα εμφανίστηκε στην Επιτροπή και έδωσε και τις σχετικές εξηγήσεις. Τώρα πληροφορήθηκα και εγώ ότι ο κύριος Βαξεβάνης είναι κατηγορούμενος για την υποθεστή. Δεν έχω τίποτα να πω γιατί δεν παρεμβαίνω στη δικαιοσύνη. Θεσμικά μου απαγορεύεται. Το ερώτημα είναι γιατί παρεμβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρεί δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ανώτατη δικαστική λειτουργία χειραγωγούνται από την κυβέρνηση. Αν το πιστεύει, να βγει να το πει. Ωστόσο, η αίσθηση που έχει δημιουργηθεί, κυρίως στο διαδίκτυο, είναι αυτή. Είναι δηλαδή ότι έκανε σκληρή κριτική απέναντι στην κυβέρνηση ο συγκεκριμένος και γι' αυτό τώρα δέχεται. Μα πώς δέχεται, σας είπα ότι δέχεται βέλη. Εμείς ως προς την υπόθεση του κ. Παγγελόπουλου. Και ήταν σε αυτούς που εξαιρέθηκαν από τις κρατικές χρηματοδοτήσεις. Στο ζήτημα του κ. Παγγελόπουλου, παρεπιπτόντος συμπεριλήφθη ο κ. Βαξεβάνης στο σχετικό πόρισμα. Η δικαιοσύνη ερεύνησε την υπόθεση. Και η δικαιοσύνη έκρινε ότι πρέπει να προσέλθει ως κατηγορούμενος. Δεν έχει καταδικαστεί εξάλλου. Υπάρχει κράτος δικαίου στη χώρα. Το ερώτημα λοιπόν όμως εδώ πέρα είναι άλλο. Αμφισβητεί ο ΣΥΡΙΖΑ την ανεξαρτησία της ελληνικής δικαιοσύνης? Διότι σήμερα υπάρχουν κορυφαίοι δικαστικοί λειτουργοί. Όπως ξέρετε, αυτή η υπόθεση εκδικάζεται σε ανώτατο επίπεδο που κάνουν τη δουλειά τους. Να βγει να το πει λοιπόν ότι εμείς αμφισβητούμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και θεωρούμε ότι αυτές οι διώξεις είναι κατευθυνόμενες. Αλλά θα πρέπει, αν βγει να το πει αυτό, είναι πολύ βαριά κουβέντα αυτή, θα πρέπει να βγει και να μπορεί να το υποστηρίξει και με στοιχεία. Έρχομαι στα εθνικά θέματα, κύριε Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω όχι από το σοβαρότερο, που είναι χωρίς αμφιβολία η σχέση μας με την Τουρκία, που ιδιαίτερα αυτή την περίοδο εμφανίζουν μια όξυνση. Είχαμε μόλις χθες επίθεση και στην πρόεδρο της Δημοκρατίας από την τουρκική πλευρά. Θα ξεκινήσω από το θέμα που έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη ένταση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλώ για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς σε συνέντευξη που κάναμε τρεις μέρες πριν από τις εκλογές μαζί, μου είχατε πει τότε ότι οι συμφωνίες δεσμεύουν τα κράτη και όχι τα κόμματα. Και από τη στιγμή που έγινε η συμφωνία αυτή, δεν μπορώ να μην την εφαρμόσω, να μην την υλοποιήσω. Όμως, μου είχατε πει, θα προσπαθήσω για τη θεραπεία των ελαττωμάτων της συμφωνίας αυτής μέσα από την ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής χώρας. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, έχουμε κάνει κάτι για τη θεραπεία των ελαττωμάτων αυτής της συμφωνίας? Ή τους υποστηρίζουμε για την είσοδό τους στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να ζητούμε τίποτε? Είμαστε οι καλοί πρόσκοποι δηλαδή των Βαλκανίων? Ήμουν απολύτως συνεπής σε αυτό το οποίο σας είπα προεκλογικά. Θα ήταν πάρα πολύ εύκολο και ενδεχομένως πολύ πολιτικά ωφέλιμο για μένα, κύριε Χατζηνικολάου, αν θα σας έλεγα τρεις μέρες πριν τις εκλογές ότι θα σκίσω τη συμφωνία με ένα νόμο και ένα άρθρο. Δεν το έκανα. Γιατί είμαι σοβαρός πολιτικός και ξέρω πολύ καλά ότι οι συμφωνίες αυτές δεν μπορούν να αλλάξουν. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ξεκινήσει η ενταξιακή διαδικασία για τη γειτονική χώρα άμεσα, διότι μέσα από την ενταξιακή διαδικασία έχουμε τη δυνατότητα να πιέσουμε για την εφαρμογή της συμφωνίας και να θεραπεύσουμε και τις όποιες αδυναμίες της μας επιτρέπει το νομικό πλαίσιο να κάνουμε. Από εκεί και πέρα. Τώρα εκ των υστέρων, κοιτάζοντας τη συμφωνία αυτή, ήταν μια καλή συμφωνία? Πιστεύω ότι το ζήτημα. Δηλαδή έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θετική κίνηση? Πιστεύω με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η κριτική μου στη συμφωνία δεν αφορούσε το όνομα. Αφορούσε τη μακεδονική γλώσσα και τη μακεδονική εθνότητα. Και εξακολουθώ να πιστεύω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος. Και ότι αυτή η συμφωνία εγώ δεν την ψήφισα. Είναι πολύ σαφής και πολύ ξεκάθαρος και πολύ ειλικρινής. Αυτά όμως δεν θεραπεύονται πλέον. Αυτά δεν μπορούν να θεραπευτούν. Όχι. Αυτά δεν μπορούν να θεραπευτούν. Από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που αυτή η συμφωνία έγινε, έχουμε κάθε λόγο να επιδιώξουμε τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και κυρίως να επεκτείνουμε και την οικονομική μας επιρροή. Διότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ξαναγίνεται πρωταγωνίστρια στον ενεργειακό χάρτη των Βαλκανίων. Όχι μόνο στο τι γίνεται στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι η φυσική πηγή εισόδου ενέργειας
προς τα Βαλκάνια και προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και έχουμε σκοπό αυτόν τον ρόλο μας να τον αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Αυτό το αμερικάνικο non-paper θα σας ζητήσω να μου σχολιάσετε σύντομα μετά από μια πολύ μικρή διακοπή. Και βέβαια θα συζητήσουμε και για την Τουρκία και θέλω και για τα πανεπιστήμια να σας ρωτήσω κύριε Πρόεδρε που τα πράγματα εκεί έχουν ξεφύγει. Μικρή διακοπή, επανερχόμαστε. Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι στη συζήτησή μας, στη συνέντευξή μας με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη και θα ήθελα κύριε Πρόεδρε ένα σύντομο σχόλιο σας για αυτό το non-paper, για τον αγωγό, το αμερικανικό non-paper. Δεν το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Ο EastMed είναι ένα από τα αρκετά έργα τα οποία συζητιούνται αυτήν την εποχή προκειμένου η Ελλάδα να καταστεί διαμετακομιστικός κόμβος ενέργειας από την Ανατολική Μεσόγειο προς την Ευρώπη. Περιβάλλεται από ένα διακρατικό κέλυφος, πλην όμως είναι ένα επιχειρηματικό έργο και τελικά η αγορά ίδια θα κρίνει αν το έργο αυτό μπορεί να είναι βιώσιμο. Θέλω να θυμίσω ότι ταυτόχρονα με τη συζήτηση για τον EastMed προχωρούν πολύ σημαντικές συζητήσεις για τη μεταφορά φυσικού αερίου σε υγροποιημένη μορφή από την Αίγυπτο προς την Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε θεωρητικά να ξεκινήσει άμεσα. Θέλω να θυμίσω ότι ένα μεγάλο κομμάτι του στόλου, του παγκόσμιου στόλου των LNG πλοίων είναι ελληνόκτος, αλλά υπάρχει και ελληνικό ενδιαφέρον από αυτής της πλευράς. Βέβαια, ταυτόχρονα συζητάμε και ένα εξαιρετικά σημαντικό project, το οποίο μακροπρόθεσμα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και το οποίο ανοιχτά στηρίζεται και από την Ευρώπη και από την Αμερική και αναφέρουμε στην ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Να παράγεται δηλαδή φτηνή ενέργεια από τον ήλιο στην Αίγυπτο και να εξάγεται στην Ελλάδα και από την Ελλάδα προς την Ευρώπη. Σε αυτό το καλώδιο αποδίδω εξαιρετικά μεγάλη σημασία, διότι αυτό το καλώδιο θα έρθει και θα πατήσει ακριβώς πάνω στην Ελληνοεγυπτιακή συμφωνία, άρα δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα γεωπολιτικής αμφισβήτησης αυτής της πρωτοβουλίας. Τώρα έρχομαι στα ελληνοτουρκικά. Η οικονομική κρίση στην Τουρκία είναι από ό,τι φαίνεται βαθιά και προκαλεί πρόσθετη ανησυχία για το ενδεχόμενο να εξαχθεί αυτή η κρίση μέσω προκλήσεων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Μόλις χθες, με αφορμή τα εγγένεια του Κέντρου του Ποντιακού Ελληνισμού και την απλή παράθεση των ιστορικών γεγονότων από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, υπήρξε νέα επίθεση των Τούρκων στο πρόσωπό της, ενώ συχνά έχουμε δει και επιθέσεις σε εσάς και στην ελληνική κυβέρνηση. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας ανησυχεί και σε ποιο βαθμό το ενδεχόμενο μιας πιθανής κλιμάκωσης και με θερμό επεισόδιο. Το δεύτερο δεν με ανησυχεί ιδιαίτερα. Έχω όμως μια υποχρέωση να πρέπει διαρκώς να ενισχύω στα πλαίσια των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων την αποτρεπτική δυνατότητα της χώρας. Την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν στην χώρα μας τα πρώτα Ραφάλ. Σημαντικότατη προσθήκη, η οποία μας δίνει μία, θα έλεγα, υπεροχή τουλάχιστον ως προς τον τύπο του αεροπλάνου αυτού σε σχέση με την γείτονα χώρα. Γνωρίζετε ότι έχει προχωρήσει το σημαντικότερο πρόγραμμα εξοπλισμού του πολεμικού μας ναυτικού και αναμένουμε και άλλες ανακοινώσεις να γίνουν σύντομα. Έχουμε λοιπόν μία υποχρέωση. 10 χρόνια παρατημένες οι ένοπλες δυνάμεις, ως απότοκο και της κρίσης, να τις θωρακίσουμε για τα επόμενα 30 χρόνια. Διότι αυτές οι επενδύσεις δεν είναι επενδύσεις που γίνονται με ορίζοντα μόνο την επόμενη τετραετία ή την επόμενη οκταετία. Από εκεί πέρα πιστεύω ότι η θεωρία της εξαγωγής της κρίσης, επιτρέψτε μου, είναι λίγο απλοϊκή. Γιατί το λέω αυτό? Μια χώρα που αντιμετωπίζει μια μεγάλη οικονομική κρίση δεν θέλει ταυτόχρονα να εμπλακεί και σε γεωπολιτικές περιπέτειες. Θα είχε ακόμα πιο δραματικές συνέπειες για το νόμισμά της, για τον πληθωρισμό, θα προκαλούσε ακόμα μεγαλύτερη αστάθεια στην τουρκική οικονομία. Η στάση μας απέναντι στην Τουρκία δεν έχει αλλάξει. Η πόρτα του διαλόγου και η δικιά μου προσωπική δυνατότητα να συνομιλήσω με τον πρόεδρο Ερντογάν υπάρχει πάντα. Υπάρχουν σημεία και πεδία στα οποία και σήμερα συζητάμε. Παραδείγματος χάρη τουριστική συνεργασία. Υπάρχουν πεδία λαϊ τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, αλλά τουλάχιστον σε αυτά τα οποία διαφωνούμε, να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε πολιτισμένα, χωρίς ρητορικές εξάρσεις και χωρίς προβολές ισχύως, οι οποίες τις πιο πολλές φορές, επιτρέψτε να πω, ενέχουν και ένα στοιχείο γραφικότητος, αν όχι γελοιότητος. Πάντως, οι τουρκικές δηλώσεις του τελευταίου διαστήματος δείχνουν ότι στην πρόθεσή τους όχι απλώς
δεν είναι να αποσύρουν το κάζους μπέλι, αλλά αντίθετα διευρύνουν και τα όρια του. Δηλαδή μιλούν πλέον εκτός από το Αιγαίο και για την Ανατολική Μεσόγειο. Το κάζους μπέλι είναι μια πραγματικότητα που μας συνοδεύει από το 1995. Βεβαίως. Και καλά κάνουμε και σε κάθε ευκαιρία το επισημαίνουμε. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο το κάζους μπέλι, το πρόβλημα είναι η Γαλάζια Πατρίδα. Ως ένα αφήγημα προβολής κυριαρχίας, το οποίο αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Κοιτάξτε, έχουμε υψώσει γραμμές άμυνας διπλωματικές, αλλά και στρατιωτικές. Έχουμε χτίσει συμμαχίες με πάρα πολύ μεγάλη ισχύ. Αναφέρομαι στην Ελληνογαλλική Συμφωνία, στη Συμφωνία με τις ΗΠΑ. Βλέπετε τον εκπαιδευτισμό. Υπάρχουν, συγγνώμη για τη διακοπή, κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν δυνάμεις στην Ευρώπη οι οποίες εξακολουθούν παρόλα αυτά και δεν θέλω να πω τη λέξη στηρίζουν την Τουρκία, αλλά θα πω ότι πολλούν όπλα στην Τουρκία. Την αντιμετωπίζουν ως... Και οι πωλήσεις όπλων σήμερα... Ως αγορά. Και οι πωλήσεις όπλων σήμερα δεν είναι αυτές που ήταν πριν από κάποια χρόνια. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο γι' αυτό. Η Ελλάδα όμως σήμερα έχει χτίσει ένα νέο πλαίσιο συμμαχιών. Η αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη είναι εξαιρετικά σημαντική. Όπως σημαντική είναι και η νέα... Ο νέος νόμος που ψηφίστηκε από το Αμερικανικό Κογκρέσο με την υποστήριξη του γερουσιαστή Μενέντες, που ουσιαστικά καλύπτει όλες τις ελληνικές ανησυχίες και ικανοποιεί όλα τα ελληνικά αιτήματα. Και φυσικό είναι αυτό να προκαλεί μια νευρικότητα στην Τουρκία, αλλά οι δικές μας συμμαχίες δεν στρέφονται κατά οποιοδήποτε. Και θα το ξαναπώ, Ελλάδα και Τουρκία είμαστε γείτονες, θα είμαστε γείτονες για πάντα, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να ζούμε μαζί και είναι στο χέρι της Τουρκίας να επιλέξει το δρόμο της συνεργασίας ή το δρόμο της έντασης. Πιέζουν... Είμαστε έτοιμοι και για τα δύο ενδεχόμενα. Το έχουμε αποδείξει εξάλλου έμπρακτα. Πιέζουν πολύ για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών το τελευταίο διάστημα και θέλω να το σχολιάσετε αυτό. Και μας κατηγορούν και υψώνουν τόνους. Πιέζει μια χώρα η οποία έχει μια μεγάλη αποβατική στρατιά. Τη στρατιά του Αιγαίου, λέτε. Στις ακτές της και η οποία έχει εισβάλει στην Κύπρο. Νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη απάντηση που χρειάζεται να δώσω στο ζήτημα αυτό. Έχω δεκάδες ερωτήματα, αλλά θα έπρεπε να έχουμε άλλη μία εκπομπή για να τα θέσω όλα. Δεν μπορώ όμως να αγνοήσω, παρότι έχουμε ήδη υπερβεί το χρόνο της εκπομπής, το θέμα της βίας στα πανεπιστήμια, η οποία έχει κλιμακωθεί το τελευταίο διάστημα. Είδαμε έναν ξυλοδαρμό καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο που μας σόκαρε όλους. Βλέπουμε ομάδες οι οποίες εισβάλλουν στα πανεπιστήμια και προσπαθούν να γκρεμίσουν τείχους, να κάνουν καταλήψεις. Θέλω λοιπόν με αφορμή αυτά τα γεγονότα, που είναι δυσάρεστα γεγονότα, να σας ρωτήσω τι γίνεται με την πανεπιστημιακή αστυνομία. Γιατί καθυστερεί, έχει εγκαταληφθεί στην πραγματικότητα το σχέδιο αυτό? Ο λόγος για τον οποίο προκαλούν τώρα το ενδιαφέρον όλα αυτά τα συμβάντα είναι επειδή η κυβέρνηση αποφάσισε να αντιμετωπίσει έμπρακτα το ζήτημα της βίας στα πανεπιστήμια. Συνέχεια συνέβαιναν αυτά. Απλά κανείς δεν ενδιαφερόταν γιατί θεωρούσα ότι ήταν κανονική η κατάσταση αυτή. Η κυβέρνηση έχει ήδη αλλάξει τον νόμο για το πανεπιστημιακό άσυλο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην αστυνομία, σε συνεννόηση με τις Πρετάνες, να παρεμβαίνει. Και έχουν γίνει ούκολιγες παρεμβάσεις με τελευταία, μάλλον με προτελευταία, διότι έγινε και μία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο. Την παρέμβαση που έγινε στο Απιθύτα, μετά από 30 τόσα χρόνια, απελευθερώθηκε ένα στέκι το οποίο ήταν υποκατάληψη. Αυτά τελειώνουν πια στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και πιστεύω ότι και η πλειοψηφία της κοινωνίας απαιτεί πια τα πανεπιστήμια να είναι χώροι γνώσης και όχι χώροι τραμπουκισμού και ανομίας. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση στο ζήτημα αυτό η κυβέρνηση να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω. Η πανεπιστημιακή αστυνομία πράγματι απεδείχθη στην υλοποίησή της μια πιο σύνθετη άσκηση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι... Και υπάρχει πάντα το μεγάλο ερώτημα αν θα την στηρίξουν οι πανεπιστημιακοί. Θα έρθω και σε αυτό. Λοιπόν, διότι πρέπει, ξεκινάει η εκπαίδευση των πρώτων πανεπιστημιακών αστυνομικών στην Κομωτινή την Δευτέρα. Καταλήξαμε ότι πρέπει να περάσουν από μια πολύ ειδική εκπαίδευση, διότι μπαίνουν σε έναν ευαίσθητο χώρο. Και με το που θα ολοκληρωθεί η εκπαίδευσή τους, οι πρώτοι θα πάνε στα πανεπιστήμια, τα οποία είναι και τα πιο προβληματικά. Διότι δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια στην ίδια κατάσταση. Όμως, χρειαζόμαστε συνεργασία των Πριτάνων. Οι Πριτάνοι έχουν υποχρέωση βάσει του νόμου να εκπονήσουν σχέδια ασφάλειας για τα πανεπιστήμια. Και πρέπει να καταλάβουν και αυτοί ότι έχουν μια υποχρέωση απέναντι στα ιδρύματα τα οποία υπηρετούν να συνεργαστούν με την πολιτεία, έτσι ώστε να τελειώνουμε πια μια και καλή με τα φαινόμενα αυτά. Για κάτι ακόμα να σας πω, το οποίο μου κάνει εμένα πάντα εντύπωση. Πειθαρχικό των φοιτητών.
Είναι δυνατόν κάποιος, κύριε Χατζηνικολάου, ο οποίος μονίμως μπαίνει και τα σπάει να παραμένει φοιτητής? Γιατί διαγράφεται? Δηλαδή, πείτε μου, σε ποιο πανεπιστήμιο του κόσμου θα τα έκανες αυτά και δεν θα σε είχαν πετάξει έξω μας κλωτσιές? Αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν τα πανεπιστήμια. Έχουν τα όπλα στη διάθεσή τους για να το κάνουν. Ακούω ότι συλλαμβάνονται αιώνιοι φοιτητές. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δηλαδή, θα πρέπει να δούμε το θέμα στην ολότητα του. Εγώ προσωπικά δεσμεύομαι ότι παρά τις καθυστερήσεις, και υπήρξαν ναι καθυστερήσεις στο ζήτημα της πανεπιστημιακής αστυνομίας, το τονίζω, όχι της παρέμβασης στα πανεπιστήμια, ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Όπως και όταν τους πιάνουν, συγγνώμη τώρα που θα το πω έτσι λαϊκά, τους ξαναβλέπουμε στην επόμενη κατάληψη, ναι, μετά από λίγες μέρες. Να σας πω όμως κάτι, δεν θα κερδιθεί αυτή η μάχη από αυτούς. Θα κερδιθεί από το κράτος δικαίου. Και αν χρειάζεται η αστυνομία να μπαίνει. Να μπαίνει πιο συχνά στα πανεπιστήμια για να εκενώνει καταλήψεις, θα το κάνει. Κλείνω, μια που μιλήσαμε για αστυνομία και για περιστατικά στα πανεπιστήμια, πρέπει να σας πω και μισή κουβέντα κλείνοντας για την ανασφάλεια που έχουν τα νοικοκυριά στις γειτονιές. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η αστυνόμευση στις γειτονιές? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Θα έπρεπε να έχω περισσότερο χρόνο για να το κουβεντιάσουμε, αλλά έστω ένα σχόλιο σας. Έχει ήδη γίνει. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έχει κάνει συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Διάφορα ρεπορτάζ τα οποία βλέπω, νομίζω δείχνουν μια βελτίωση σε επίπεδο αστυνόμευσης στις πιο δύσκολες γειτονιές της Αθήνας. Ο σκοπός μας είναι να βγάλουμε τους αστυνομικούς στον δρόμο. Και πρέπει να σας πω ότι μια ακόμα, ένα παράπλευρο όφελος από τη μεγάλη ψηφιακή επανάσταση η οποία γίνεται, είναι ότι μπορούμε να αποδεσμεύσουμε κρατικούς λειτουργούς και αστυνομικούς, αντί να ασχολούνται με διαδικασίες χαρτούρας μέσα στο αστυνομικό τμήμα, να μπορούν να βγουν και να κάνουν ουσιαστικά τη δουλειά τους και να εμπεδώσουν το αίσθημα ασφάλειας στις γειτονιές. Στεναχωριέμαι, διότι είχα άλλα 3-4 μεγάλα θέματα, θα θέλαμε άλλη μία ώρα. Για παράδειγμα, δεν είπαμε τίποτα για το Σύμφωνο Σταθερότητας και την Ευρώπη. Δεν είπαμε για το μεταναστευτικό, αλλά. Θέλετε να κάνετε μία συνέντευξη τύπου ΔΕΘ μόνο σας, ένα τρίωρη. Σε μία επόμενη συνέντευξη. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ, και καλή χρονιά σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, που μείνατε μαζί μας. Καλό ξημέρωμα.